Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει ένα λεπτό και θα πάρετε την καλύτερη λύση, φυσικά στην καλύτερη τιμή. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, μπορείτε να μπείτε και στο www.listoparto.gr να δείτε ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών και να επιλέξετε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνήσετε από εκεί μαζί μας. Και χορηγός μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητο των ήρων σας στην καλύτερη τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά. Μία ακόμη προσφορά εδώ και μία εβδομάδα, όπου το Hyundai i20 μπορείτε να το πάρετε με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ. Αφορά από το πιο απλό μοντέλο, από την πιο απλή έκδοση μέχρι και την πιο πλούσια, με τιμή την οποία δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 2310-596-596. Σε λίγες μέρες έρχεται το goldmail.gr με την υπογραφή του ομίλου Μετρομίντια. Είναι το πρώτο digital mail στην Ελλάδα με τις μεγαλύτερες προσφέρες στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και με δωρεάν δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις πόλης και όχι μόνο. Ξεκινά μάλιστα με ένα μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο goldmail.gr. Τα δώρα: πενταήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα αεροπορικός, Πάσχα στο πολυτελές 5 αστέρων Ράμαντα Πλάζα της Τράκης, γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο δωρεάν στο goldmail.gr. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου από την εκπομπή Σέντρα του Μετρόπολης 95,5 με τον Γιώργο Μπούζο. Λοιπόν, τι έχουμε, Κωνσταντίνε? Ξέρω, εγώ περιμένω να ξεφυλίσει και τους χορηγούς εκεί το Αγιολί. Ναι.
Τελείωσε με του χορηγού. Τι έχουμε μέλλον. Το αργιολί τι. Ταβέρνα. Ταβέρνα. Πού είναι το. Πού. Εμάθε. Θα με πα τι. Εγώ να σε πάω. Ναι. Δεν ξέρω να πα μόνο σου. Πού να, αφού είμαι απροσανατόλιστο. Τι είσαι. Απροσανατόλιστο. Δηλαδή, αν ήμουν ταξιτζή, θα με πλακώναν στο ξύλο οι πελάτε. Πάνε με στην Καλαμαριά, θα μένω, το πήγαινα εγώ αλλού. Δεν είμαι, το έχω κουσούρι να πούμε, εντάξει. Είμαι ναι. Λεξιπλάστη, ώρες ώρες με κάνει. Αποπροσανατόλιστο είμαι. Δεν είναι κανονική λέξη, είναι ηλίθιε. Έχει το λεξικό του Μπαμπινιώτη μέσα. Το αποπροσανατόλιστο, βέβαια. Είναι κανονική λέξη. Ο άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να προσανατολιστεί, δηλαδή λέγεται. Αποπροσανατόλιστο λέγεται. Ναι. Να βγει κανένα φιλόλογο να σου κάνει μάθημα γιατί αρχαία 9 στο τρίμηνο είχε. Φιλόλογο να μου κάνει μάθημα γιατί αρχαία είχα 9. Φιλόλογο δεν στα κάνει τα αρχαία, τι στα κάνει, μαθηματικό. Τι παντρεύει. Με την νεοελληνική γλώσσα. Okay. Δεν θα ήθελα να ήμουν στην ίδια τάξη μαζί σου να λες αρχαία εκεί το κείμενο. Από κάτω ο Πατάκης ανοιχτός. Πατάκης. Ναι. Δεν χρησιμοποιείς Πατάκη. Όχι, ρε, εσύ ήξερες. Με τους λακεδαιμόνιους έκανες, έμεινες ρετσίνα εσύ. Όχι, ρε. Βέβαια. Και εγώ κοιτούσα να κλέψω εξετάσεις. Δεν, δεν είχε αυτός. Αυτός δεν είχε. Μόνο εμείς είχαμε το λεξικό. Βρε, και εγώ που κοιτούσα αυτός να κλέψω. Αυτός ήταν ρεπόρτερ στον αγώνα Σπάρτης. Ναι. Άτσε ρε κόκκινε, πας στα θέματα. Ποιο παιδί δεν προσπάθησε να κλέψει. Τότε τι μας λες, εγώ δεν είχα λεξικό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ τουλάχιστον προσπαθούσα να κλέψω. Ναι. Δεν έπαιρνα έτοιμες απαντήσεις και να γράφω. Βλακή. Ορίστε. Ένα. Εντάξει. Ναι. Πας να μου την πεις, αλλά ήδη έχεις κάνει πατατιά. Έκανα ρε. Τι λέω εγώ την πατατιά μου, πάει τελείως. Τι πατατιά ρε. Πήγε ο συγχωρεμένος, πήρε το χημικό, πήρε τα θέματα και αυτός διάβασε άλλα. Μπερδεύτηκα, άλλο κείμενο διάβασε. Τι θες να κάνω. Τώρα, άμα σου πω ότι είσαι βλάκας, θα θυμώσεις. Όχι. Εντάξει. Έλεγε ο πατέρας μου, τι επένδυση έκανα, ρε. Τι επένδυση. Κερνούσα κιόλα όταν γεννήθηκε. Τι επένδυση έκανα. Κερνούσα κιόλα όταν γεννήθηκε στο καφενείο. Δεν τα έτρωγα, λέει, με καμιά γκόμενα τα λεφτά μου. Ξεκινούσα στο καφενείο, ρε. Καραγκιόζει, λέει. Και εσύ το κράτη και το φορά. Και το φορά στου άλλου. Και λε τώρα, δεν μου λε, ο πατέρα όταν σε έκανε κερνούσα. Αφού κέρασε ο δικό μου, αθάκι. Είναι σημαντικό να έχει βιώματα. Μα αν δεν έχει τα δικά σου τα βιώματα όταν τα ζει με στη ζωή, ναι. Σε χαίρομαι γι' αυτό. Με χαίρεσαι. Χρησιμοποιεί ναι. Το προσωπικό σου βιώμα στη δουλειά σου ναι. Με μια πολύ ωραία ατάκα. Γιατί εγώ δεν κάνει ανοησίε, βλακίε, λάθη. Η οποία δεν προσβάλλει, θίγει, αλλά δεν είναι ρε φίλε το θίξιμο το οποίο είναι ηρωνικό ή που το λε. Δεν μου λε, εσύ που τα λε όλα αυτά, ο μπαμπά σου κερνούσε όταν γεννήθηκε στο καφενείο. Ναι. Λοιπόν, είναι καλό. Αλλά είναι ατάκα του τεράστιου Τάκη. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Ναι. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη και αυτό το λέω γιατί είναι επί του πιεστηρίου. Γιατί τι έκανε. Για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Εν θερμό, ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί. Και μάλιστα ζήτησε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, από όλους τους φίλους και χιλιαδιό. Δηλαδή ήταν θερμό, αυτό θες να πεις. Ναι. Τέλειωσε. Το είπε. Διαγράφει. Πάμε παρακάτω. Ζήτησε, ξαναζήτησε, ξαναζήτησε. Τελείωσε. Διαγράφει. Όταν ένας κρίσος ζητάει συγγνώμη. Πάει να πει ότι δεν έχει μέσα του εγωισμό και τουλάχιστον είναι πιο άνθρωπος από σένα Βόδι που δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη από ακροατή τόσα χρόνια εδώ πέρα. Εντάξει. Πάει να πει ότι ο άνθρωπος σου λέει: ήμουν ενθερμό. Να σου πω κάτι. Ο Σαββίδης έχει αρτηριακή πίεση. Δηλαδή η μικρή του πίεση της καρδιάς είναι μεγάλη. Οπότε όταν είναι ενθερμό. Ναι. Είναι το πεντάλεπτο με τον Dr. Rap. Ναι. Πώς έβγαλε ο Μπούζος τον φυσικό από ένα φροντιστήριο εκεί, Klein Mine, που πέταξε τη μάζα 900 γραμμάρια να πω και τα λοιπά. Εγώ θα σου πω. Θα δικαιολογήσω. Θα δικαιολογήσω το Σαββίδη, ο οποίος έχει αρτηριακή πίεση, τη μικρή πίεση της καρδιάς μεγάλη. Πόσο. Όσο έχεις και εσύ, 10. Τι λες ρε βλάκα έχω. Τι λέω. Αφού η καρδιά σου είναι σαν Volvo Amazon τη λειτουργεί. Με 280.000 χιλιόμετρα. Καρδιά τσαφτσουφ, τσαφτσουφ. Τι είναι η καρδιά σου. Για να σε αντέχει τόσα χρόνια είναι μεγάλη. Μεγάλη είναι, αλλά είναι και βουλωμένη. Δεν είναι βουλωμένη. Δεν είναι βουλωμένη. Όχι. Σε πάω στον καρδιολόγο, κάνουμε ένα check-up. Αφού κάνω. Τι κάνει, τι κάνει. Τι check-up κάνει, δηλαδή. Τι check-up κάνει. Τεστ κοπόσεω. Τεστ κοπόσεω. Πόσα λεπτά είναι το τεστ κοπόσεω. Πόσα λεπτά. Ναι, πόσα λεπτά είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι λεπτά. Πες δεν έκανα, ρε ψεύτη. Πόσα λεπτά είναι το τεστ κοπόσεω. Ναι, τι είναι. Πού σε βάλω, πώ το έκανε. Τι σε κάνει. Σε διάδρομο. Σε διάδρομο. Και πώ ξεκίνησε, τι έκανε. Ξεκινάει σιγά σιγά περπατάς, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι ρυθμοί και ανεβαίνει και η ράμπα. Η ράμπα ανεβαίνει. Ναι. Πόσα λεπτά είναι. Ο σκοπός. Ο σκοπός. Πόσα λεπτά έβγαλες. Το συζήτησαμε στον το συζήτησες. Ο σκοπός είναι. Ο σκοπός είναι. Να δούνε, ναι. Να ανεβαίνουν ναι. Οι παλμοί. Ναι. Και να ανεβούν σε τέτοιο σημείο. Βράσε το ξέρω εγώ το σκοπό. Εσύ πόσα λεπτά έκανες στο τέτοιο σκοπό σου. Εγώ πόσα λεπτά έκανα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Άρα δεν έκανες. Δεν έκανες τώρα. Κάνω κάθε δύο χρόνια τώρα. Τι κάνεις. Κάθε δύο χρόνια. Άλλο τεστ που κάνεις. Για την καρδιά.
Εδώ τα μάγουλα από κάτω που έχει κάτι αρτηρίες, τις κοίταξες. Φυσικά. Τις κοίταξες. Ναι. Πώς λέγεται η εξέταση αυτή. Πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Δεν την έκανες ούτε αυτή. Άλλη εξέταση τι έκανες. Καταλάβω. Δηλαδή, ναι. Τώρα, τι δηλαδή. Τώρα δεν... κάνουμε. Το πεντάδε από το μέλλον. Ναι, λέω ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει τη μικρή πίεση τη καρδιά ανοιχτή. 9,5 προς 10. Που σημαίνει όταν θυμώσει, όταν αυτό κτλ. Χάνει τον έλεγχο ο άνθρωπος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να έχεις πίεση. Δηλαδή αυτό που κάνει τον έλεγχο. Εγώ τώρα έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο προπόνηση. Ναι. 50 λεπτά box, διάδρομο και λίγα βάρη. Ωραία. Ναι. Εγώ τώρα η στιγμή μου είναι 48 με 52. Ήρεμος. Δηλαδή άμα τσακωθώ με άνθρωπο θα πάει 75. Εσύ άμα τσακωθείς που έχεις 80-90 καθιστός θα πάει σε 130. Θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μάτια σου, θα τρέμουν τα σάλια σου και τα λοιπά. Άλλο να θυμό θα βγάλεις. Ναι, ναι. Άλλο θυμό θα βγάλεις εσύ. Αφα που θα τα κιλά παίζουν ρόλο. Τα κιλά, η καρδιά πώς λειτουργεί. Και ο Σαββίδης, η μικρή πίεση της καρδιάς είναι μεγάλη. Όταν θυμώσει και παθαίνει αυτό, γι' αυτό ο Γιώργος, ο μικρός μπαμπάς, είπε ότι φοβήθηκα για την υγεία του πατέρα μου. Δεν θυμάσαι που είχε αδιαθετήσει εδώ. Πόσο χρόνο είναι ο Σαββίδης? 60 δεν είναι. Το 59 γεννημένο, 59 χρόνο είναι. Ναι. Τι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στα 59 του, ναι, χρόνια. Τι πρέπει να είναι δηλαδή. Ή ακόμη και εσύ. Ναι, τι. Δεν πρέπει να προσέχει την υγεία του. Δεν πρέπει να συγχύζεται. Πολύ. Γιατί να μην πρέπει να συγχύζεται. Άμα έχω 48 τύπου στο λεπτό, γιατί να μην συγχύζομαι. Και εγώ 12 πίεση. Άμα ρωτήσεις έναν. Ναι, τι. Τι. Υπερτασιολόγο. Υπερτασιολόγο. Γιατί ναι. Εγώ υπερτασικό σήμερα. Όχι. Ο Σαββίδης έχει την πίεση μεγάλη. Τι. Η πίεση, κατά εκείνη πίεση, μετρέεται το πρωί και το βράδυ. Για να δεις αν έχεις πίεση. Μετρέσαι το πρωί, μετρέσαι και το βράδυ. Έτσι λέει. Ναι. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Εσύ έχεις πιεσόμετρο στο σπίτι. Φυσικά. Τι πιεσόμετρο έχεις, ηλεκτρονικό ή από το άλλο? Ηλεκτρονικό. Ηλεκτρονικό. Ναι. Πόσο πίεση έχεις? Πόσο πίεση έχω? Πόσο πίεση έχεις? 8-8,5 με 13. 8-8,5 με 13. Ναι. Μάλιστα. Με αυτά που καταπίνεις και τρως δηλαδή έχεις 8-8,5 με 13. Τόσο έχω, ρε, πάει φίλοι. Να πει ότι είσαι καλός οργανισμός. Πάει να πει ότι ο θάνατος θα προσπαθήσει πολύ να σε βρει, αν και εσύ τον προκαλείς. Παρακάτω, λέγε. Άντε πάλι τα ίδια. Λέγε, ρε, τι θες τώρα, τι θες τώρα. Φοβάσαι τόσο πολύ. Γιατί να φοβηθώ, ρε. Το φοβάσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος συγχύστηκε. Συγχύστηκε. Κατέβηκε. Λογικό είναι. Ναι. Και πώς σε λέω, όταν η μικρή πίεση είναι μεγάλη, χάνεις τον έλεγχο. Να πάει ένα χαρτί από τον γιατρό, τι τον έχει τον Μπίρδα εκεί πέρα. Ο Μπίρδας, άμα δεν ήταν ο Τσίπρας, τρίχες ο Μπίρδας θα έκανε. Ο Μπίρδας και ο Μύρδας. Okay. Και ο Χατζή, πώς το λένε ο Χατζή αυτός, ο άλλος ο δικηγόρος. Ο Μπίρδας. Να πάει σε ένα γιατρό εκεί, δια την πανόλογο, πώς το λένε, υπερτασιαλόλογο, πώς το λένε, να του πει γιατρό. Πες, πιάσε μου την πίεση, 14,5 με 9,5, 10. Άρα έχω υπέρταση, παίρνω χάπι για την αυτή και συγχύστηκα και έκανα. Εδώ βγάλω τον Παπαγεωργόπουλο ότι είναι ανάπηρος και έχει φάει τα λεφτά. Θέλω ο Σαξόνης να πούμε. Του γιατρού. Άσε με ρε κόκκινε να σφίξει το χέρι. Που τον έβγαλε, ναι. 67%. Πρόσεξε να δεις. Μπράβο αυτό. Τα πήρε όλα πάνω του ο Σαξόνης. Αθώος είναι ο Παπαγεωργόπουλος. Αν πεις ότι ο Παπαγεωργόπουλος είναι πατεώνας, μπορεί να σε πάρει το σπίτι. Αθώος είναι, αθώθηκε. Πρόσεξε πώς μιλάς. Κάτι κακό. Να ξέρεις τα ρεπορτάζ, Βόδι. Είπα κάτι κακό για τον Βασίλη. Για άμα Βασίλη, σε, άμα σε διόριζε καμιά αδερφή, ας πούμε, κάνω αυτό, θα τον έλεγε εντάξει. Ποτέ δεν είχα τέτοιες σχέσεις με πολιτικό πρόσωπο. Ποτέ. Ποτέ. Τι ποτέ δεν είχε. Ποτέ δεν είχα διαπλεκόμενες. Μπορεί να έχεις με επιχειρηματίες. Γιατί να μην έχεις. Όπως έχουμε όλοι. Με επιχειρηματίες άλλο είναι. Άλλο είναι. Λέγε ρε κόκκινε. Να πάει ο Ιβάν λοιπόν να πάει στον υπαρτασιολόγο. Εκεί που πήγε στον Άγιο Λουκά τότε που του ανέβηκε η πίεση. Να πάρει το χαρτί και να πει όταν συγχύζομαι ανεβαίνει η πίεση. Τρελαίνομαι, χάνομαι. Άλλο παρακάτω. Λέγε. Λοιπόν, άλλα θέματα. Λέγε. Αποφάσισε το Μαξί μου χτες την ώρα που κάναμε κομπή. Με το που τελειώσαμε δηλαδή. Ναι. Την οριστική διακόπη του πρωταθλήματος. Αυτό που είπε ο Αλέφαντος για τον Βασιλιάδη. Δηλαδή. Ότι έχει πριστεί από τις μακαρονάδες να τρώει 20 χρόνια σαν τον Βόδι. Έχει τα μάγουλά του πριστεί και το μυαλό του έχει λίπος. Δεν διακόπτει ένα πρωτάθλημα έτσι σχέδιο. Παίρνει μέτρα. Δηλαδή. Διακόπησε η κουμουνιστή. Τι δηλαδή. Τι έκανε Σαββίδη, ξέρω εγώ, μπήκε μου μέσα. Ωραία, να σε δικάσουμε. Τι έκανε Πάοκ, έκανε τραμπούκο με τον Μίγελ. Να σε δικάσουμε. Εσύ, Άκ, τι έκανε, έφυγε. Να βγάλει ο δικαστή την απόφαση. Και απέξουμε μπάλα. Τι θα γίνει μπάλα δηλαδή. Μπάλα θέλουμε. Δηλαδή τώρα επειδή τα παίρνουν, α πούμε, οι γιατροί, επειδή τα έχουν πάρει, α πούμε, οι διοικητέ στο νοσοκομείο, πρέπει να κλείσουμε τα νοσοκομεία. Επειδή τα παίρνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ, α πούμε, μαύρα με τα φροντιστήρια, πρέπει να κλείσουμε τα σχολεία. Αυτό μα λένε οι κομμουνιστέ. Έτσι παίρνουν μέτρα. Καλά λέει. Ότι, λοιπόν, έχει πιάσει το λίπος το Βασιλιάδη, λίπος στο μυαλό και αιμορροίδα από κάτω γιατί εκλέγεται στον Πειραιά. Και πήγαν οι Ολυμπιακοί και τον βρήκαν και του λένε: αφήστε τα τσατσιλίκια με τον Πάοκ, γιατί δεν άρχισε να βγει Βασιλιάδη. Και ο Βασιλιάδης, επειδή είναι έτσι υπέρβαρος, τι δουλειά θα κάνει να δεν γίνει βουλευτής, σου λέει: κάτσε να τα. Νομικός. Τι είναι? Νομικός. Νομικός είναι. Ναι. Ξέρεις πόσοι νομικοί υπάρχουν στη γη. Νομικός είναι. Ναι. Και τι είναι, εύκολο να ξυπνάς το πρωί και να τον κάθε τρελό να τον αθώνεις ή να είσαι βουλευτής εκεί και να μάλλον στη βουλή. Λοιπόν, ποια είναι η πιο εύκολη δουλειά, να είσαι νομικός ή βουλευτής? Δεν υπάρχει εύκολη δουλειά.
Ποια είναι η πιο εύκολη δουλειά, νομικός ή βουλευτής? Η πιο εύκολη δουλειά είναι ισοδηματίας. Τι είναι, λέει? Μόνο αυτή. Λάθος κάνεις. Και ισοδηματίας να είσαι. Πώς το είπες? Και ισοδηματίας να είσαι. Και να έχεις 10 σπίτια και αυτά. Δεν πληρώνει ο Καριόλης το ενίκιο. Όχι η λάμπα θα σβήνει. Όχι το λούκι δεν θα είναι. Όχι τα έμφυα θα έρχονται. Καμιά δουλειά δεν είναι εύκολη. Και ο ισοδηματίας μπελάδες έχει στο κεφάλι του. Τα έμφυα έρχονται, μπορεί να μην τον νοικιάσεις. Έλα, πολλά ξέρεις. Θεωρητικά, έλα. Λέμε, έλα. Θεωρητικά πάντα. Γιατί ναι, όλοι για τη δουλειά του άλλου έχουμε άποψη. Ναι, η δικιά μας είναι η χειρότερη. Όλες και οι άλλες είναι εύκολες. Όλες οι δουλειές δυσκολία έχουν. Περίπτερο, μπορεί να κρατήσει εσύ. Να γυρίσει σε πλάκα μου κάνει. Να κάθεσαι μέσα στο περίπτερο μέσα εκεί. Ματρωμένο. Θα σε κλέβουν οι προμηθευτές, γιατί είσαι και βλάκας. Θα σε λένε 5 Ποπάι, 3 Μίκι Μάους, θα σε ρίχνουν μέσα 2. Θα έρχεται η επιστροφή, θα τα βάζει από την τσέπη. Μιλάει ο άνθρωπος, εγώ τη δουλειά έχω κάνει, έχω πιάσει κότσο. Μόνος του. Ναι. Μιλάς εσύ σε μένα. Γιατί εγώ δεν, εγώ δεν είμαι για να κάνω δουλειά, Γρηγόρη μου. Ό,τι δουλειά έκανα, κότσο με πιάσανε. Ναι. Και μιλάς σε μένα. Τώρα που θα τα πάρω χοντρά, να πούμε. Να τα πάρεις. Να σου δώσω φράγκο. Πάρτα, ρε, σε καλή μεριά. Ναι. Το μάτι σου, το πεινασμένο θα πέσει απάνω. Σε καλή μεριά, ναι, ναι. Από αυτούς είμαι. Το πεινασμένο, το μάτι σου. Κοίταξε, η διαφορά μας. Ναι, μη. Με σένα. Άστο, μη, άστο, ρε, παιδί. Δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύεις. Εσύ δεν ζηλεύεις. Καθόλου. Τώρα ο Καμόρας τραμπούλησε τον αστράγαλό του. Τον είδε σε προχθές. Τι περαστικά του. Τι περαστικά του, στην κάσα να το δει, δεν το χορταίνει. Έλα τώρα, άντε, πάμε παρακάτω. Δεν εύχομαι το θάνατο του άλλου. Γιατί το ζηλεύει, είσαι η Ζηλιάχοβα. Είσαι από τη Ζήχνη. Είσαι από εκεί πέρα, παλιοκάθαρμα. Παιδιά, λέει γενικά η πολιτική υπέρ του Ιβάν δεν έχει προηγούμενο. Απλά να ξεκαθαρίσουμε πω ο Πάο κατόρθωσε να έχει το πρωτάθλημα στα χέρια του πριν τον Ολυμπιακό και να του πέσει. Δεν άντεξαν στην ιδέα πω θα το πάρουν. Αυτό θα πει μικρή ομάδα. Βασαωμένο που λέει να του δώσει, θα του πετάξει από τα χέρια και μετά θα κατηγορούν του νόμου τη φύση. Είναι, είναι loser, οι παοξίδε είναι. Είναι loser. Λέγε ό,τι θέλει. Έχει λουζεριά μεγάλη ο Πάο καπάνω και βλαχιά και χωριατήλα. Πρέπει να την αποβάλει. Θέλει χρόνο πολύ. Χωριατήλα, λουζεριά, έχει πολύ μπόλη και πάνω του. Πάμε παρακάτω, λέγει. Μόνο ένα άντρα με 100 κιλά απίδια μπορεί να κάνει μια τέτοια δήλωση. Ιβάνο, τρομερό όνομα και πράγμα. Μαζί σου για να πάω κακό μεγαλύτερο μπροστά 30 χρόνια. Άλλο ένα χωρί πρωτάθλημα. Δεν μα το ή από τα λάθη μαθαίνουμε του χρόνου. Ακόμα δυνατότερα και σοφότερα το θέλω καθυσμένο... να τραβήξω ένα λόγο τον μπράβο του Σαββίδη. Έτσι να κάτσει, γιατί δεν μπορώ να το δείρω. Γιατί δεν τον άφησα εδώ σε ένα μπουνίδι το Δημητριάδη το Βασίλειο, αυτό τον αντιπαθεί. Γιατί το ήθελε έτσι το σαγόνι. Αλλά τι να κάνω. Και εκεί βλάχοι είναι οι παοξίδες. Βάλαν τον Κωνσταντινίδη εκεί το λογοθετήδι, 1,5 μέτρο άνθρωπο. Ξέρει να μαλώνει με τα χεράκια τα κοντά να κάνει το μάγκα. Με τον άλλο τον Μίχελ, τον Άρχι Φλόρο, πήγε ο Μίχελ να κάνει. Εκεί θέλει βόδια μέσα. Του πει το Δημητριάδη μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα ο Δημητριάδη. Λοιπόν, θα σα πω την ιστορία με το δικό μου τον πατέρα, το συγχωρεμένο, σε άλλο πάω ΚΑΕΚ. Βάζει γκολ η ΑΕΚ στο 90. Στόπερο πατέρας μου με τον Γεμανίδη, το συγχωρεμένο. Όχι, ζει μου φαίνεται. Ζει. Τους βάζει τον γκολ ο Νεστορίδης. Τον έφαγε. 1-1. 1-1, ισοφαρίζει η ΑΕΚ. Πάει ο Παπαποστόλου στη θύρα 4 και τους κάνει σας πήδηξα. Έτσι. Δεν είχε Δημητριάδες, δεν είχε. Πάει ο συγχωρεμένος ο Μηταράς, τραβάει ένα βρωμόξυλο μέσα στη θύρα 4 μπροστά. Ξέκοσε ο Παπαποστόλου. 1/4 ανέστητος. Θέλει κοπρόσχυλα εκεί. Θέλει Λιτόπουλους, θέλει Γκαρσίες. Θέλει, πώς το λένε τον άλλο να. Το Λεοντιάδη, παλικάρια. Τι με το βάζει το Μίχελ εκεί, τρώει βούτυρο με αλπίνο, με μαρμελάδα ροδάκινο, το Φλόρο να πούμε, με τον άλλο το Φλόρο, τον Κωνσταντινίδη, και έρχεται η ΑΚ από το πρώτο λεπτό, ζουρ. Θα στα πω γιατί ζουρ. Μετά. Θα στα πω γιατί ζουρ. Μετά. Του δυο του Φλόρου, τον Κωνσταντινίδη με τον Μίχελ. Πάμε να μπλεχτούν σε καυγά. Πρώτα θα φάει ξύλο και μετά θα καταλάβουν ότι γίνεται καυγά. Να πω. Τι να πω, ρε, για όλους τι να νιώθετε μπερδεμένοι. Μπερδεμένοι. Με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε. Κάτω από Αποστόλου. Που έχετε επιλέξει ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει Βολτέρα. Στη Βολτέρα τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο και ιδού μερικοί λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγιού και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολίου με ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίζεται και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Βολτέρα, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο voltera.gr ή καλέστε 213-088-3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό σας ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό για τον Πασχαλιάτικο Βελία, ΑΜΗ3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344, καθημερινά το Μετρόπολη σε 95,5, 11 και 4, 3 και 4 και 6 και 4, κάνει κληρώσεις από τη Δευτέρα 5 του Μάρτη, από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει, 60 αρνιά θα δοθούν σε 60 από εσάς,
ΑΜΗΤΡΙΑ κενό αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54344 στέλνετε. Στις ώρες που είπαμε ακούγεται από εμάς το όνομα του νικητή, το οποίο γίνεται με κλήρωση, και έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με τον αέρα του σταθμού, να βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε τον Πασχαλιάτικο Οβελία. Τα αρνιά είναι μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου, με 3 καταστήματα, Ευρωσύνης 24 στον Εύοσμο, Ευδικής Αντιστάσεως 31 στον Εύοσμο και Βλάλη 35 στο Καπάνι. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη, και επιλέξτε την καινούργια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Ορίστε, έτοιμοι. Τι, τελειώσαμε? Ναι, γιατί? Τα μαλλιά μου είναι βρεγμένα. Καπουζείτε. Κανένα περιοδικό δεν ανοίγεται. Είναι πάρα πολύ της μόδας το μερικό wet look. Δηλαδή έτσι μία τούφα ίσια και στεγνή και όλο το υπόλοιπο έτσι βρεγμένο και μοιραίο. Τώρα δεν ξέρω αν επιμένετε, τι να πω. Να περάσω το βράδυ από το σπίτι σας που έχετε και νεκτερινή χρέωση, να τα στεγνώσουμε εκεί. Μην περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι επιχείρηση κι αν έχεις, έλα στον Ήρωνα για να έχεις νυχτερινό τιμολόγιο όλη ημέρα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Τώρα και στα καταστήματα Ήρων. Η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων ΓΕΚ, Τέρνα και ΕΝΖΙ. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 12μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Η νέα αύξηση των καυσίμων. Τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσει φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για του ιδιοκτήτε. Η ζωή μα άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΚΑΣ Θεοδόρου πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μέλι μάμας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη, από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή.
Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Αποφάσισες να ξεκινήσεις ένα χόμπι. Μαγειρική, σκέφτηκες, που θα σου είναι πάντα χρήσιμη. Έξυπνη κίνηση. Τώρα έπαιξε ρόλο που ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μάνα σου να σου μαγειρέψει και σε ρωτούσε «Εγώ πότε θα γίνω γιαγιά». Δεύτερη έξυπνη κίνηση. Σαν το νέο Skoda Clever Plan. Και το νέο σου αυτοκίνητο είναι Skoda και βρήκες τον καλύτερο τρόπο να το αποκτήσεις. Με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, χαμηλή δόση και 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια. Skoda Clever Plan. Μία έξυπνη κίνηση και ακόμα μία. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Cosmocar Skoda. Morris. Εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στους ψυγειοκαταψύκτες Morris. Ενεργειακής κλάσης α2+ από 699 μόνο 342 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Μωρό μου. Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα. Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλας. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, ο δικός μας κλειδαράς, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπόσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, κλειδωθείτε έξω το σπίτι. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Πρώτον, έχουμε άλλο χορηγό. Χορηγούς έχουμε, συνέχιση. Πάω ρούφ βοτανική θύρα 2. Άμα σε βρω στον έβασμο θα σε σαπίσω στο ξύλο. Δεύτερον. Όχι αίματα. Δεύτερον. Να πω ότι αυτό το σκηνικό που έγινε στην Τούμπα είναι μια προχειρότητα στην οποία η ΑΕΚ ήταν πιο οργανωμένη. Η ΑΕΚ με τον Δημητριάδη του λέει ότι Σνόβα του σφυρίζει ότι το γκολ μπορεί να είναι offside και πιάνει τον τέταρτο. Γι' αυτό πάει τον ορμήξει ο Σαββίδης. Αλλά δεν είναι δουλειά του Σαββίδη να ορμήξει τον Δημητριάδη. Εκεί ορμάει τον επόπτη ο Λεοντιάδης ή ο Γκαρσία. Τι τον έχετε στα δεύτερα τον Γκαρσία. Ένα-δύο τα χεράκια. Βάλτε τον εκεί στον πάγκο εκεί πέρα να γίνετε τη πόπη. Αφού ροκ είναι η κατάσταση. Δεν αφήνει ποτέ η εταιρεία τον. Πώς το λένε. Δεν αφήνει ποτέ η εταιρεία να εκτίθεται ο ιδιοκτήτης. Όλα τα λεφτά ποιο είναι. Όταν εγώ όρμηξα το Βελόπουλο επάνω στο τηλεάστη, ο Καρατζαφέρης ήταν κλειδωμένο στο γραφείο. Γελούσε από κάτω. Λέει καλά τον έκανε. Δεν το είπε όμως, δημόσια. Λέει καλά του εξηγήθηκε. Χάρηκε. Εγώ βέβαια για άλλο λόγο τον όρμηξα τον αυτόν, γιατί μου χρωστούσε κάτι λεφτά. Αλλά τέλος πάντων έτσι έγινε η ιστορία. Δεν βγαίνει ο. Δεν μπερδεύεται. Αυτοί κάτω δεν μπερδεύονται. Τα πιστόλια αυτοί κάτω
έχουν να πούμε το φάκελο και τα στέλνει. Είσαι, παίζω εγώ διαιτητής, ξέρω εγώ ένα μάτς. Έρχεται ο ταχυδρόμος στο σπίτι, φέρνει μια σφαίρα, καλή επιτυχία κύριε Ραυτόπουλε. Κατάλαβες. Ξέρουμε που πάει το παιδί σε ποιο φροντιστήριο. Α, πολύ ωραία τα λένε τα γράμματα εκεί. Σε δίνει την αυτήν. Στα γράφει τα γράμματα, δεν πάει κατευθείαν. Οι μεγαλύτεροι λοιπόν καθηγητές, Παναθηναϊκός με Ματζαβελάκη, Λάκης Πετρόπουλος προπονητής, φουλάρι, γραβάτα, κουστούμι, κυμπράβι από δίπλα, μπαμ, ξυγιότανε. Δεν πας έτσι σχέδιο να πάρεις μάτς. Όταν λοιπόν την ΕΠΟ την έχεις πάρει παρτούζα, και εδώ ο σχιζοδήμος, ο Βασίλης, όταν τους λέγανε, όταν τους έλεγε δεν γίνεται να πάρετε την ΕΠΟ έτσι σχέδιο, πώς το λένε, συνεταιρικά, όλοι οι γλύφτες του Σαββίδη παίρνανε να πάρουμε ροκάματο, πηγαίναν και ναι, όχι δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Η ΕΠΟ δεν παίρνεται παρτούζα, γι' αυτό οι διαιτητές είχαν χαζέψει. Γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μαζί την ΕΠΟ, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει πολύ περισσότερα, που θα έπρεπε να παίρνει περισσότερα, και στην αμφισβητούμενη φάση, η οποία είναι κάργα αμφισβητούμενη, δύσκολη πάρα πολύ, το είπα και στην τηλεόραση. Τι να κάνει ο καημένος ο Καμίνης, πώς το λένε, ο Κομίνης. Κομίνης, με τον άλλο τον καράβλαχο, τον Ποντίκη, μούτρα να πούμε, χωριά τι λέει, λέει ο Αλέφατος, ενώ ο Αλέφατος είναι κούκλος. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, να βρεθώ τσιμεντωμένος, ας πούμε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ή πυροβολημένος στην οδό Αρτάκης, να πούμε. Τι να κάνει. Δηλαδή, ελάτε και στη θέση του διαιτητή. Δεν την έχει πάρει την ΕΠΟ ο Μελισσανίδης, γιατί δεν πληρώνει. Ο άλλος πλήρωσε, αλλά δεν την πήρε, γιατί ο άλλος γνωρίζει κόσμο. Κατάλαβες τι έγινε στην Τούμπα? Έγινε το πιο απίθανο σενάριο για τον επιστημονικής φαντασίας σκηνοθέτη. Αυτό που ήθελα εγώ να γίνει. Γιατί ήθελα να γίνει εγώ? Για να γίνω τη Σουλτάνας. Και μετράμε νικητές και ηττημένους. Μετράμε ότι η ΑΕΚ πήγε από την αρχή πάνω στον... πώς το λένε? Ποιος είναι αυτός? Α, περίεργο σε βλέπω γι' αυτό. Με την τσάντα και το δερμάτινο εδώ. Ποιος είναι, πώς μπήκε μέσα? Η εχθρός φίλος τι? Α, εντάξει, εντάξει. Τι γελάς ρε κόκκινε, εσύ άμα μπει κάψε εκεί το πληκτρολόγιο. Εγώ βλέπω τα μάτια μου μπροστά και πίσω. Εσύ έχεις καθεί μες στο ζάχαρο εκεί στο πληκτρολόγιο, να πούμε. Έλα, έλα. Όταν παίρνεις λοιπόν... Να στείλω και όταν, Τι να σου στείλω. Όταν λοιπόν παίρνεις την ΕΠΟ έτσι σχέδιο, ο διαιτητής τι να κάνει ο Φουγκαράς? Με ποιου να πάει? Και έχει την ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό στο διαιτητή. Ο Δημητριάδης εκεί, ιστορίες. Ο Χιμένεθ, σε θυμάμαι από πέρσι, ιστορίες. Από εκεί διαμαρτύρεται αυτό. Του πάω και παίκτες, ένας Βιερίνια ήταν. Ποιος λέει go, δεν πάμε πουθενά. Έχει ο ΠΑΟΚ κάνα που έχει προσωπικότητα. Έχει μέσα κάνα μπεχταρά με προσωπικότητα. Εγώ σου λέω τον Γκαρσία δεν το χώνευα γιατί δεν έπαιζε μπάλα και το έπαιζε ενταΐς. Να, εκεί τον ήθελα τον Γκαρσία. Εκεί τον ήθελα το Λεοντιάδη. Εκεί τον ήθελα το Φουντουκίδη. Εκεί ήθελα τον Κούδα. Εκεί ήθελα το Σαράφι. Εκεί ήθελα την προσωπικότητα. Εκεί ήθελα στον πάγκο με έχετε εκείνον σαν τη Μαϊμού τον Κωνσταντινίδη εκεί με τα χεράκια. Τι τον έχεις δε Σαββίδη εκεί πέρα? Επειδή είναι φίλος του Ζαγοράκη, ντε και καλά δηλαδή. Θα κάνει τον ΤΑΗ. Δεν έχεις άλλο να κάνει τον ΤΑΗ εκεί. Το πιο χαμηλών τόνων πας και παίρνεις εκεί να κάνει τον ΤΑΗ. Έχεις και τον άλλο τον Φλόρο, τον Μίχελ να πούμε εκεί. Ο οποίος να πούμε βούτυρο μαρμελάδα αλπίνο, ζάχαρη με μέλι το πρωί, βάδι στην παραλία τζόκινγκ. Πάει εκεί, τον παίρνει κάμερα. Δεν πρέπει να πάει ρε ο Μίχελ εκεί να τον πάρει κάμερα. Δεν το καταλαβαίνετε ρε βλάχο παοξίδες. Δεν πρέπει να πάει εκεί ο Μίχελ να τον πάρει κάμερα. Ούτε ο Σαββίδης πρέπει να κατέβει εκεί με. Είχε πιστόλι, δεν είχε μαχαίρι, ό,τι και να είχε. Και να μην είχε πιστόλι. Το θέμα είναι να μην μπει εκεί μέσα. Χάθηκε ο έλεγχος εκεί. Και εκεί πάει άλλος. Εκεί πάει άλλος, του τραβάει μια ανάποδη του Δημητριάδη που θα έρθει στην Τούμπα να κάνει. Αυτά τα κάνει στο ΟΑΚΑ Δημητριάδη και στη Φιλαδέλφια. Όχι στην Τούμπα. Σας πήραν το μάτς χαϊβάνια. Πώς το πήραν το χάσανε? Πώς το πήραν. Όλοι οι CIA να πούμε είναι ενάντια στην ΚΚΜ. Εμείς είμαστε με τη CIA, εδώ έχουμε τις βάσεις. Πώς το χάσανε, βλάκα. Μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Τι σοβαρά να μιλήσουμε. Άντε γράψε κύριε τα σαχλαμαρίστικά σου εκεί. Γράψε. Λες βλακίες. Βοηδομούσχαρο να πούμε. Άντε σε κούρασα. Κουρασμένος γεννήθηκες να πούμε. Πάμε στο θέμα. Κουρασμένος γεννήθηκες. Πάμε στο θέμα. Και το θέμα δεν είναι ο Βορράς Νότος ρε Βοηδομούσχαρα. Το θέμα είναι Ανατολή Δύση. Το θέμα είναι πιο ροκ. Και επειδή χτυπάνε το Σαββίδη,
θα χτυπηθεί και ο Πάοκος όχημα. Αλλά ο Σαββίδης δεν έχει επικοινωνιολόγους να πάρει τη μάζα με το μέρος του. Δεν έχει. Εντάξει, ο Κυριάκος τον έχει μέχρι εκεί. Έχει τον Γιώργο. Πρέπει να πάρει 3-4 επικοινωνιολόγους. Θα πει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει. Έχει εκεί το Τσίπρα γελάει σαν το χαζόρ. Οι κυρίες 60 χρονών φτιάχνονται να πούμε. Τι καλό αγόρι, τον θέλω για την κόρη μου. Ενώ άλλος είναι σαν τον Βρικόλακα και δεν τον θέλω για την κόρη μου. Και παίρνει τους ψήφους. Γελάει εκεί, λέει κανένα σαν χλαμάρα. Δεν χρειάζεται επικοινωνιολόγο ο Τσίπρας. Μόνος του είναι επικοινωνιολόγος από μόνος του. Εδώ θες επικοινωνιολόγο. Εδώ κάνει μπούκα ο Σαββίδης με την πιστόλα να πούμε. Και ακόμα δεν αγαπήθηκε να πούμε από τον κόσμο όπως πρέπει να αγαπηθεί. Έχει θέμα επικοινωνιακό. Να πει τους παοξίδες, ακούστε κάτι. Εγώ έχω έρθει εδώ, έχω φέρει τα λεφτά να επενδύσω. Οι άλλοι δεν θέλουν να επενδύσω. Έχω και τον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα πάω να πουλήσω τσαμπουκά με μέσω του ΠΑΟΚ. Και τρώω τρικλοποδιά και ιστορία. Βγείτε και φωνάξτε. Τι θέλετε για να βγείτε για να φωνάξετε? Θα παίρνει 700 κατσαρί το χρόνο για να κάθεται στην καρέκλα και να είναι καλά? Παίρνει από τα παιδιά τα λεφτά και να μην πληρώνει το ρεύμα και να το πληρώνει Πατουλίδου να πούμε? Τι θέλετε για τον αγαπήστε? Οι παλέμαχοι, να σας δώσει τις καρέκλες εκεί να κάθεστε και να τρώτε τσάμπα τα σάντουιτς εκεί, τι θέλετε? Είστε με τον ΠΑΟΚ? Είστε με τον ΠΑΟΚ ή δεν είστε? Άμα είστε με τον ΠΑΟΚ, θα είστε με τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι με τη Ρωσία, με το άλλο μπλοκ. Τελείωσες? Όχι, δεν τελείωσα, ρε. Γράφει εκεί πέρα στα δικά σου. Λοιπόν, κάτσε εσύ εκεί πέρα και το πέρα. Παιχνίδι. Φάει κανένα σάντουιτς με μαρμελάδα ροδάκι. Έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικά αντικείμενο μελέτης. Τι μελέτης έχει? Μεγάλης μελέτης. Τι μεγάλης μελέτης και Ελεονόρας μελέτης. Βλέπεις εδώ ότι ένας διαιτητής ακύρωσε τον γκολ. Ναι. Λέει ότι το μέτρησε που δεν. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Και το γήπεδο ήταν εκκλησία. Τι ήτανε? Εκκλησία. Βέβαια. Γιατί να πει ο λαός? Γιατί να φάει ο λαός την τόγκα, ρε? Να πούνε ότι πέταξε όρο στην κορδέλα. Ξέρεις τι έλεγε στους φίλους του? Κόψε του λίγο το μικρό. Ξέρεις τι έλεγε στους φίλους του το παιδί? Κόψε του λίγο το μικρό. Κάτσε, μην φάσκα να μπουν ήδη, ρε, θα μου κάσει. Χοντρομπαλά. Το ερώτημα είναι. Έχω ντρομπαλά. Ξέρεις τι έλεγε στους φίλους του? Ότι αν δεν πάρω πάω το πρωτάθλημα, θα το σέρνω μια ζωή εγώ, είπε ο άνθρωπος. Το ερώτημα είναι. Τι έκανε τον κόσμο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μην αντιδρά και να είναι κύριος στους εξέδρες? Το φόβο. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό. Ναι, λες εσύ ότι δεν έγινε ένας από τον κόσμο ο Ιβάν. Έλα όμως που ο κόσμος και εκεί ήταν και στα δύο παιχνίδια και δεν έκανε το παραμικρό. Αν εξαιρέσεις τον ανόητο πέταξε το ρολό ταμιακής μηχανής. Ανόητος είναι. Ανόητος. Γιατί είναι ανόητος? Ανόητος είναι. Ανόητος είναι. Φυσικά και είναι. Εσείς που είστε καρέκλες στο Καφτατζόγλι, είστε ανόητοι. Εγώ είμαι ο πρώτος που το έχω αναδείξει. Σόπαρε. Σταμάτα. Λοιπόν. Που βαράτε εκεί μεμονωμένους εκεί πέρα και τους πατάνε τα μάξια. Ό,τι έχεις να αποδείξεις. Βαράτε μεμονωμένους και πατάνε τα αυτοκίνητα. Ναι. Η βλακεία σου δεν έχει. Η βλακεία μου δεν έχει όρια. Λοιπόν. Άντε να μην σου πω τίποτα. Το θέμα είναι τον κόσμο. Ναι. Αυτό γιατί έχουμε δει πολύ χειρότερα πράγματα σε γήπεδα. Ναι, ναι. Και ξαφνικά βλέπουμε να γίνεται μίζο ζήτημα. Και τον κόσμο να μην αντιδρά. Τι να κάνει, ρε? Τι να κάνει? Εδώ μιλάμε για χοντρά πράγματα. Εσύ με τον κόσμο θα ασχοληθείς τώρα? Εδώ μιλάμε, είναι Ανατολή Δύση. Είναι πολιτικό το θέμα. Τι είσαι κεφάλαιο. Το καταλαβαίνει το κεφάλι. Το πιάσαν κάποια Κροάτες. Εγώ τους άκουγα. Ναι, ναι. Το πιάσαν κανένα δύο-τρεις. Αυτό τώρα είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα είναι ότι το ο Σαββίδης δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο του ότι αυτό είναι το θέμα και ο ΠΑΟΚ θα την πληρώσει σαν όχημα. Άρα πρέπει να προστατεύσουν το Σαββίδη για λόγω του ΠΑΟΚ. Με ποιο τρόπο? Να έχει πολιτική αυτή ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ πολιτική αυτή. Πήγα 3.000 στην Καμάρα. Δεν είναι 3.000 στην Καμάρα και ο Παύλος Μελάς κατεβάζει. Δεν είναι κόσμος αυτός τώρα. Κατάλαβες, ρε κόκκινε? Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Δεν μου λες το ότι υπήρχαν πάντα συμφέροντα δύσεις μεταλλική. Αυτή είναι η φωνή. Μεταλλική φωνή. Τώρα το έμαθες? Ναι, αλλά εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ αυτό. Τώρα το έμαθες? Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ? Τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ εκεί εναντίον των λαμογιών της Νέας Δημοκρατίας, εσωτερικό το θέμα. Εδώ μπαίνουν χοντρά θέματα. Αυτό να το πει στον ΠΑΟΚ. Και ότι ο ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει γιατί από την Αθήνα αυτό που βλέπουμε δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο στόχος. Είναι ο Σαββίδης ο στόχος. Ξύπνα. Γιατί καινούργιο είναι αυτό. Τι καινούργιο είναι αυτό. Α, εσύ και λούσε και έλεγε αυτό. Φωνάζει τώρα. Το ίδιο σακάκι έχει κάθε μέρα. Βράσε με ο Νικόλα τα έλεγε αυτά. Έτσι, εγώ έλεγα. Το υιοθέτησε. Το υιοθέτησε. Έχω το δικαίωμα να σου τι λέω. Ναι, ρε, και σου λέγα το χρήμα ρε ή άφθονο. Σούλεγα. Το χρήμα ρε ή άφθονο. Σούλεγα. Εάν μου έλεγε, μου έλεγε. Άκου για να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε. Κατάλαβε ότι το θέμα δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Σαββίδης. Άκου λίγο. Το κατάλαβε το έργο.
ότι δεν οπάω το θέμα. Για να συνεννοηθεί Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν οπάω το πρόβλημα. Ποιος ΠΑΟΚ μωρέ τώρα? Ποιος ΠΑΟΚ, ο τέταρτος πρωταθλητής? Ο Σαββίδης είναι το πρόβλημα. Αφού είναι πρόβλημα ο Σαββίδης, ναι. Γιατί οι Ρώσοι επενδυτές πάνε παντού και επενδύουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα? Πού επενδύουν? Παντού, σε όλο τον κόσμο. Πού επένδυσαν εδώ? Παντού. Πού το λιμάνι? Ρε παντού σε όλο εδώ, άστος Ρος, εδώ. Βρε αγάπη μου γλυκιά. Βρά στην αγάπη μου. Πήγε ο Ρουμπολόβιεφ στο Μονακό. Πήρε τη Μονακό. Πήγε ο Αμπράμοβιτς, πήρε τη Τζέρσι. Κάνουν κι άνες επενδύσεις. Άστος τον Ρουμπολόβιεφ, ρε. Άστος τον Ρουμπολόβιεφ. Δεν τον ξέρω τον Ρουμπολόβιεφ. Πόσο μαλάκας μπορεί να είσαι? Πώς βρίζεις, τι είναι αυτό το πράγμα? Διαμαρτύρομαι εντόμως. Εντόμως. Ναι. Οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους τα έχουν μοιράσει όλα. Εδώ δεν τα μοιράσανε. Το κατάλαβες? Ρε φίλε, άντε μπράβο. Ό,τι και να κάνουμε, λιμάνια, έχει προχωρήσει. Φυσικά αέρα, ουράνια, το πήρε το πετρέλαιο, το εδώ λιμάνι το πήρε. Ποιος το δεν πήρε? Έχουν... Ποιος το πήρε? Μήτρος πρόεδρος. Το πήρε. Η Ρωσία άντε πάλι. Ήταν ένα πρώην κομμουνιστικό καθεστώς. Βράστα, τα ξέρω. Ένα πρώην κομμουνιστικό το οποίο είναι πλέον καπιταλιστικό κράτος με πάρα πολλούς. Ολιγάρχες εκατομμυριούχους, όπως είναι και η Κίνα, γίνεται και η Ινδία και πολλά κράτη ακόμα. Ναι. Αυτές οι χώρες βγάζουν εκατομμυριούχους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Βρε, εδώ τι γίνεται. Γιατί το χρήμα πρέπει να κινείται. Ναι, βρε, κεφάλα. Εδώ τι γίνεται. Το χρήμα ο καπιταλισμός δεν θέλει να το παρκάρεις. Βρε, κόκκινε. Άκου να μαθαίνεις, κεφάλα. Το, κεφάλι το χρήμα δεν πρέπει να παρκάρεις. Το κεφάλι του, παιδιά. Σωστά τα λέει. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχει ομερτά. Το καταλαβαίνεις? Δεν υπάρχει ομερτά. Δεν υπάρχει ομερτά. Γιατί τότε κυνηγάνε το Σαββίδι όλοι μαζί εκεί κάτω? Γιατί? Γιατί παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί, γιατί του χαλάει την πουγάδα. Λέει, δεν θέλω να βρίζει. Του χαλάει την πουγάδα. Γιατί μα ακούν και γυναίκε και μα ακούν και παιδιά και χαλάει σοβαρό. Τίποτα. Μίλησα για το ποιόν σου. Έσαι μπρομπρομπρο. Εδώ εκτό αέρα θα τα σπουμπρο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 μπρom Θα σε κρεμάζω από τα αυτιά. 188 χτυπήματα σε 58 δευτερόλεπτα. Ξέρεις τι θα φάει, κόκκινε? Το 60 δευτερόλεπτα. Να δω ποιος θα είναι κάτω. Το 60 δευτερόλεπτα. Τα δόντια σου, ξέρεις, η οδοντίατρη είναι ακριβή. Το εγώ βγάλω δόντι να πούμε. Να βγάλεις δόντι. Έχω γροθιά εδώ, είσαι παντού. Χαβιόδοντα. Ναι, χαβιόδοντα. Γιατί είσαι και χώμο ερέκτη. Ναι, είμαι χώμο ερέκτη. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις ότι είναι Ανατολή Δύση, ρε κεφάλα. Δεν είναι βορρά νότο. Θα το θέτει σωστά. Θες το εσύ. Χτυπάνε τον επιχειρηματία Σαββίδη. Αυτό. Όχι τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Ναι, ποιο ΠΑΟΚ. Τους ενοχλεί ο επιχειρηματία Σαββίδη. Ποιος ΠΑΟΚ. Δηλαδή η μικρότερη επένδυση του Σαββίδη. Ναι. Είναι ο ΠΑΟΚ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε. Η μικρότερη, και εδώ δεν είμαστε γραφείο τύπου του Σαββίδη. Έλα, έλα, ο άνθρωπος έχει μια τεράστια οικονομική ευρωστία. Θα σε πάει. Δεν θέλω. Εκεί πέρα τις ειδήσεις να λες. Ναι. Τι λες. Έλα, έλα, γλύψε και εσύ κάκο. Καλά, γλύψε. Ναι, καλά, εντάξει. Τον Μπούζα τον πάρει, έμαθα. Καλά κάνει. Ναι, και φάσε, πρόεδρε, πήγε σε κάτι τον Νικόλα, βάλε τα φουλάρια ο Μπούζα. Δεν είναι καλά, ξύγει και ζήλεψε. Επειδή δεν έχει φουλάρι. Με το φουλάρι του Μπούζα. Επειδή εσύ δεν μπορεί να χτενιστεί. Παίρνει χαρτομάτιλο και να χτενιστεί. Τι μου λε τώρα, ρε πλάκα. Με χαρτομάτιλο χτενιστεί. Κάθε πρωί. Κάνει τον υδρότα μια αριστερά, μια δεξιά. Μια στη μέση. Το ξέρει στο κεφάλι και ένα το λίγο. Σου ξέφυγε μια τρέχα. Προπόνηση πήγε. Από την προπόνηση ξυρίστηκε. Ναι, προπόνηση ξυρίστηκε. Στην προπόνηση. Ναι, τζάμπα είναι. Πέρα από το σάκο κάνει και το, και το γλόμπο. Κάνω και το γλόμπο. Όταν σου κόβεται τώρα. Ναι, με κόβεται. Έχει καμία διακοπή ρεύματο. Ναι, εσύ είσαι ωραίο με τα βυζιά και τα. Τη λιάνει τα βυζιά. Εγώ πήγα στο, στο μπαρμπέρι, με κούρευσε, με ξύρισε. Ναι. Μια χαρά. Φούσκωσε το μάγουλο, ε. Έβγαλε το μουσί από εκεί. Όλοι οι χοντροί αφήνεται μουσί για να κόβει το μάγουλο να πούμε. Εγώ το έχω χρόνια. Ποιο, το μάγουλο ή το μουσί? Το μουσί. Χρόνια. Γιατί το έχει το μουσί? Επειδή σου πασόκ. Ποιο Πασόκ? Βρωμάει ποδαρίλα. Ποιο Πασόκ, ρε. Πασόκ, ρε βλάκα. Στο ράδιο φωνή τη Τούμπα δεν ήσουν με τον Ανέστη Αναστασιάδη. Εγώ φωνή τη Τούμπα. Και Πασόκ φωνά, το Πασόκ! Δεν και μείνατε αδιόρυθμοι και ίδια. Το Πασόκ! Πακόκ. Και το Πασόκ! Πακόκ. Ανέστη Αναστασιάδη. Πακόκ. Λέγε. Άντε, λέγε παρακάτω. Σήμερα έχει Champions League. Έχει τη United σήμερα. Ποια θα δει? Τη Σεβίλη. Πώ έλειξε το πρώτο μάτι? Εγώ προτιμώ να μην δεν έλειξε. Ναι. Πού, στη Σεβίλη μέσα. Στη Σεβίλη για ένα παιχνίδι το οποίο πήγε να πάρει το 0-0 ο Μπορίνιο, του βγήκε γιατί ο Ντεχέα ήταν εξαιρετικό. Τώρα, τώρα παράταση θα πάει το πάει. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι πέρασε η Σεβίλη, φίλε. Ό,τι στοίχημα θε. Τι? Ό,τι στοίχημα θε. Ποιο θα δεν περάσει? Υπάρχει, θα περάσει ο Μπορίνιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι. Ούτε μία. Θα περάσει ο Μπορίνιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γράψτε να γράψτε. Γράφτε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Χολύπτη τη κουλτούρα, Χατζηγεωργίου. Εγώ γράφτε. Δεν είμαι σαν και εσένα, εγώ θα βγω με γόβε. Έτσι και περάσει η Σεβίλη. Ναι. Θα βγω με γόβε. Τόσο καλή η Μάντσεστερ που είναι, α πούμε. Η ναι. Μάντσεστερ καλή. Έκανε τέσσερι γιόμε στον Τεχέα. Ο Μουρίνιο είναι ναι. Παροχημένο. Έκανε το δεκάριο ο τερματοφύλακα. Ο Μουρίνιο έχει κόλληση. Ναι. Ο Μουρίνιο έχει φάει κόλμα. Έχει φάει κόλμα, τα έχει πάρει όλα, βαρέθηκε. Δεν όχι, ρε, δεν είναι κορεσμένο. Μην μπερδεύεσαι. Πόσο χρόνο είναι. Η διαφημίση έκανε, οικονόμησε. Για τα δισέγγωνα του έχει λεφτά να ζήσει. Τι θα κάνει άλλο. Τα πήρε όλα.
Τι έχει κανένα στόχο να πάρει, τι. Να αποδείξει κάτι. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. 55 πόσο, 57. Όσο και αν είναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, ναι, δεν, δηλαδή δεν στο χάγγες. Ναι. Στην Μπάγκερ. Στην Μπάγκερ. Το φωνά έχει πάρει. Μια χρονιά τα πήρε όλα. Ντάξει. Τότε πριν τον αντικαταστήσει ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα που το φωνάξα στα δύσκολα, επανήλθε. Πάλι. Λοιπόν, δεν χορταίνεται αυτό το πράγμα. Ρώτα έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει τελειώσει. Αν του δώσει την ευκαιρία να ξανανεύει στο πάλκο, είτε να τραγουδήσει, να παίξει θέατρο, είτε κινηματογράφο, ναι, θα το κάνει. Ναι. Είναι ένα ψώνιο αυτό το οποίο. Ψώνιο είναι. Ρε φίλε, ναι, συγγνώμη. Το ραδιόφωνο. Τι. Το έζησες, το έμαθες και το γουστάρεις. Ναι. Δεν το γούσταρα. Δεν το γούσταρες. Δεν άκουγα. Εγώ δεν άκουγα ραδιόφωνο. Ναι, ρε φίλε, εγώ γεννήθηκα. Ποτέ δεν άκου... Εγώ γεννήθηκα με το ραδιόφωνο. Και πού γεννήθηκες με το ραδιόφωνο. Γεννήθηκα με το ραδιόφωνο. Πώς γεννήθηκες. Αυτή η ίδια. Πώς γεννήθηκες. Γιατί από την εποχή. Το... Φυσικά δεν είναι, δεν το ξέρεις. Σε τσακώσαν δηλαδή. Δεν το ξέρω, μας κυνηγούσαν με τα ραδιογωνιόμετρα. Ποιο ραδιόφωνο είχες. Είσαι βλάκα, δεν υπάρχει. Γιατί τώρα θα σε πιάσουν, πες το. Φοβάσαι να το πεις. Ποιο είχες. Από ράδιο Τενεκές. Το ράδιο Τενεκές. Ναι. Ούτε εκεί ήσουν. Με 504. Δικό μου ήταν τι. Το ράδιο Τενεκές. Βλάκα. Είχε μια λάμπα 504 ράδιο Τενεκές. Ράδιο Τενεκές. Άμα σε τραβούσε η μάνα την πρίζα, νόμιζε ότι εκπέμπει κάτι. Κάποιε επιχειρήσει που είχε κάνει τι δύο που έβαλε λεφτά και έκανε δύο. Είχε να πάρει μια 504 λάμπα, τότε ήταν άλυστο. Μάλιστα. Λοιπόν, μη. Είσαι ο ραδιοπειρατή. Αν φτάσει. Ναι. Μετά το πάνω. Πασό... Μισό λεπτό, ναι, ρε. Μην αλλάζει. Λέγε ρε κόκκινε. Να μάθει. Αν αξιωθεί και προχωρήσει τα... ναι, τη ζωή σου. Γίνει 80, πιστεύει, δεν θα κάνει ραδιόφωνο. Πόσο να γίνω. Δεν θα θέλει. 80. 80. Δεν θα θέλει. 80 ξέρεις θα θέλω. Δεν θα θέλεις. Θα σου πω τι θα θέλω. Θα θέλεις ή όχι. Όχι, δεν θα θέλω. Άντε εδώ ο κολλητός σου, το είδαλμά σου. Ο αλέφαντος 80 είναι, γερός να είναι και είναι εκεί. Ο αλέφαντος δεν δούλεψε ποτέ του όμως. Τι εννοείς δεν δούλεψε. Πόσες ώρες, τι δουλειά έκανε. Προπονητής δεν ήταν. Προπονητής δουλειά είναι προπονητής. Σε ρε κόκκινε τώρα. Προπονητής. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Απαξιώνει και το ποδοσφαιρικό του είδαλμα και βγάζει τώρα τον αλέφαντο ότι είναι τεμπέλης. Εγώ δεν σου είπα τι έσκαβε. Ρε κόκκινε. Αυτό λέω. Έκανε μεροκάματο, ξέρεις που δούλευε ο αλέφαντος. Ένα χρόνο δούλεψε εκεί 30 χρονών που τους βάλανε εκεί να μετράνε τα. Να μετράνε, πώς τα λένε, τα νούμερα εκεί στα. Σε μια υπηρεσία τους είχαν βάλει και αυτός πήγε και έβλεπε τον Μπόμπεκ. Την κοπάνα για αυτή τη δουλειά. Αυτό ήταν το ψώνιο του λέω. Ο αλέφαντος γεννήθηκε για την μπάλα. Λέγε κόκκινε, τι λέει ο χορηγός εδώ, τι λέει. Θα μας δώσει κανένα φράγκο χορηγός παραπάνω. Θα πάρεις κανένα μαύρο, τι θα γίνει. Ah, Ολολόγια είσαι. Κάνα μαύρο που κάνα χωρικό θα πάρεις τίποτα, κάνα έξτρα. Δεν σε βλέπω. Πάνε έξω. Η Orbit, εκτός του ότι είναι υποστηρικτής της εθνικής ομάδας στο Euro το 2020, είναι και μεγάλος υποστηρικτής της απόλαυσής σας. Γι' αυτό σας φέρνει ένα μεγάλο διαγωνισμό με σούπερ δώρα, όπως παιχνιδομηχανές, εμφανίσεις εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και τσάντες ταξιδιού Orbit. Απλώς μπείτε στο Facebook, στη σελίδα Orbit Gam Greece και δείτε. Αλλά κυρίως ακούστε το Λάμπι να κάνει παιχνίδι, γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός της Orbit έχει ως κεντρικό πρόσωπο το Λάμπι. Μπείτε στο Facebook λοιπόν, στην σελίδα Orbit Gam Greece και διεκδικήστε σούπερ δώρα. Orbit, ώρα να λάμψεις. Πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι έχουμε το διαγωνισμό για τα αρνιά. Αλφα-μητρία κενό, αρνί ονοματεπώνυμο στο 54344. Στις 3 και 4 θα ακούσετε ένα όνομα, μπορεί να είναι το δικό σας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το νοβελία για το φετινό Πάσχα. Και γίνεται αυτό καθημερινά 11 και 4, 3 και 4, 1 τέταρτο από τώρα και 6 και 4. Διαφημίσεις και σας λέω και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για 10. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά. Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Metromedia.
Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή. Και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο Πολυτελές 5 Αστέρων, Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα πολύ φθηνότερα ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Πετάξτε με την καλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Qatar Airways. Από τις 27 Μαρτίου συνδέουμε τη Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέσω Ντόχας με 4 πτήσεις την εβδομάδα. Απολαύστε τη βραβευμένη μας εξυπηρέτηση και την παγκόσμιας κλάσης φιλοξενία μας με έως 4.000 επιλογές ψυχαγωγίας, νόστιμα γεύματα και ευρύχωρες θέσεις στην οικονομική και διακεκριμένη θέση. Κάντε κράτηση τώρα στο qatarairways.com. Qatar Airways. Going places together. Άκου να δεις. Ο Ιταλός ξέρει από μακαρόνια. Ο Γάλλος ξέρει από μπομφιλέ. Και ο Γερμανός ξέρει από τσίπουρο. Αυτό που ακούς. Ενωμένη Ευρώπη δεν ήθελες. Ορίστε. Ενώθηκε η Γερμανία με το Ρεόκαστρο. Γιατί στο Ρεόκαστρο υπάρχει ένας Γερμανός αλλιώτικος από τους άλλους. Που θα σου έχει στο τραπέζι τα καλύτερα θαλασσινά, τα ψάρια σου τα φρέσκα, την τζιπούρα σου, το φαγκρί, το φαμπές, το φαμόφ, τα πάντα. Τα πιο αγνά υλικά και στις καλύτερες τιμές. Τσιπουράδικο Γερμανός. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κλειστά. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσύρε την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310 523131 31 ή στο autogas.gr. Ορίστε κύριε. Ναι, μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance. Η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Η νούμερο 1 υπερτροφή. Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο. Μόλερς. Από τη θάλασσα στο Μόλερς. Υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Ένας δράκος κρύβει με τα χρυσά φτερά του τον ήλιο. Και ένας θαλάσσιος δράκος αναδύεται από το βυθό. Δίπλα μου ένα δράκο αυγό ετοιμάζεται να ανοίξει. Πού είμαι? Είμαι στο Mediterranean Cosmos, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επικές εκθέσεις. The Land of Dragons. Ένα μοναδικό υπερθέαμα έως τις 24 Μαρτίου. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Η νούμερο 1 υπερτροφή. Μουρουνέλαιο. Το νούμερο 1 μουρουνέλαιο. Μόλερς. Από τη θάλασσα στο μπουκάλι σας. Μόλερς. Υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μυς, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854 ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θέα 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας.
Τα καταστήματα Φορόλ ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα Φορόλ λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12 και Παπαναστασίου 197. Το νου σας όμως, γιατί προσεχώς νέο κατάστημα και στην προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Για τους φίλους ακροατές οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν και να πούν τη γνώμη τους για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους κάνει την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Υπάρχει και το www.parto.gr που μπορεί να βρει το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο. Μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, είναι αρκετοί αυτοί, 6, οι οποίοι τις έχουν καλέσει και έχουν κλείσει όλο το τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε ότι η χορηγός μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου υπάρχουν πάντα προσφορές, πάντα καλές τιμές, πάντα απίστευτο σέρβις και μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai των ονείρων σας στην καλύτερη τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά. Για αυτό το χρονικό διάστημα το Hyundai i20 σε όλες εκδόσεις με όφελος μέχρι και 1.600 ευρώ. Όποια έκδοση και αν θέλετε, με τιμή η οποία δεν υπάρχει ομοιά της στην αγορά, πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο με το αλφακτέο ή τηλεφωνώντας τώρα για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Αυτό που έλεγα εγώ πριν από λίγο, ότι πρέπει να πάνε στο Σαββίδι για τον ΠΑΟΚ, γιατί το όχημα είναι ο ΠΑΟΚ, και να μην κοιτάνε μόνο να κονομάνε και να έχουν την εύνοια και τα γλυψίματα στο Σαββίδι. Έβγαλε ανακοίνωση εκεί πέρα οι μαχητές εκεί, οι βάρβαροι, όπως τους λέω εγώ, η θύρα, όπως τη λένε, Νεάπολη, ο Μπέλος. Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο στο τέλος. Λέει τέλος πάντων ότι λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος και έχοντας την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αναγκαζόμαστε να βιώσουμε τον ΠΑΟΚ μέσα μας, όπως ξέρουμε από παιδιά, εσωστρέφεια, αδικία, διχόνοια και αυτοκαταστροφή. Κάνει και την αυτοκριτική του. Αυτή τη φορά όμως έγινε πράξη κάτι που πριν λίγα χρόνια ήταν απλά ένα σύνθημα για τον πρόεδρο και τα κοχώνες που δεν είχε. Κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυστηρή κριτική σε όλους τους εαυτούς μας, αλλά το κυριότερο σε αυτόν που ηγείται του καραβιού. Όποιος και αν είναι αυτός, όσα χρήματα και αν έχει, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν είναι κανείς πάνω από την ομάδα. Ωραίο. Είναι μέλος της οικογένειας με τα στραβά του, έτσι τον αποδεχόμαστε, έτσι τον στηρίζουμε και έτσι συμπορευόμαστε μαζί του στις αποφάσεις του, πάντα με στόχο τον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρευτήκαμε. Όπως ακριβώς ζήτησε και αυτός. Ευχή μου είναι σε λίγα χρόνια να με αγαπήσετε για το χαρακτήρα μου και όχι για τα χρήματά μου. Πραγματικά θυμώνουμε όμως, λέει, που αμέσως μετά το τέλος της πρωτοεθνής φαρσοκομωδίας, ΑΣΦΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Σύλλογος Παλεμάχων, δεν πήραν θέση έστω και σε μια απλή επίσημη αναφορά. Τους κάνουν σεξ κανονικά τώρα. Γιατί σαν να τους λένε ότι άμα τα παίρνετε είστε καλοί, άμα δεν τα παίρνετε δεν είστε καλοί. Έτσι λένε αυτοί. Πάτε ζητήστε το λόγο από αυτούς. Μην ήρθε κανένα τηλέφωνο στον Ανδρώνη και πείτε είπε αυτός κάτι για μας. Θα του πάω ότι στη Νεάπολη. Και εκεί το χέρι βαρύ είναι. Και εδώ είναι δηλαδή, αλλά ναι, ο γρόνθος. Είμαστε σίγουροι πως αν πρέπει να καλύψουν κάποια τρύπα, θα συνοστιζόντουσαν στους διαδρόμους του Μακεδονία Παλάς. Τους λένε πιαν όλες δηλαδή με άλλα λόγια. Λοιπόν, λυποί κλακαδόροι, οσφιοκάμπτες, γλύφτες, πολιτικοί και συστημικοί, δεν περιμένουμε κάτι άλλο εκτός από την επόμενη ευκαιρία να απλώσετε το χέρι. Α, λοιπόν,
για τους άλλους, για τους αλαφούζους και τα λοιπά, λέει. Δηλαδή, λέει ο φίλος Σίδενς, φίλος Πάγκ Νεάπολης, άμα ήταν να πάρετε κανένα φράγκο, κλείστε καμιά τρύπα, θα βγάζετε ανακοίνωση. Κύριε Κατσαρίκη, για εσάς το λέει, που δεν πληρώνετε το ρεύμα. Τώρα πάνε στον κόσμο. Ναι. Ναι, άντε, χαίρετε. Αρχικά θα πω ότι είμαι υπέρ του Ιβάν, ναι. Σαν παοξής, ναι. Είμαι υπέρ. Και θέλω να πω, ακούγοντας εσάς και άλλα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης μας, μ' αρέσει που το διακόπηκε το πρωτάθλημα, διότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι εκφωνητές, όπως εσύ Ραπτό, που λέει εκφωνητής, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος, έτσι. Μάλιστα. Οι οποίοι δεν θα έχουν να φάνε ψωμί, γιατί τρώνε ψωμί από τον ΠΑΟΚ μόνο. Όπως τρως ψωμί και εσύ από τον ΠΑΟΚ, από το ραδιόφωνο. Κανένα δανεικό να με δώσεις, ρε φίλε, να καλύψω. Δεν έχει πρωτάθλημα, δεν έχει κανένα δανεικό να με δώσεις τώρα που δεν θα... Άντε, γεια σου. Γεια χαρά, φίλε. Κάνα δανεικό να με δώσεις. Έλα, παρακάτω, να κλείσω καμιά τρύπα, φίλε. Καμιά τρύπα καλή να κλείσω. Εκεί κοντά στην πολυκατοικία. Ορίστε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Πάντα τον γρήγορα, ναι. Ωραία, γρήγορα. Γρηγόρη, καταρχήν συμφωνώ με την ανακοίνωση που βγάλανε αυτοί που διάβασε γρήγορα αυτό που λέει. Ναι. Διότι τα ίδια ακριβώς κάνουν και οι παλέμαχοι στον Παναθηναϊκό, κάτι δωμάτια, Αντωνιάδες κλπ. Οπότε. Τι ίδια κατάπια κάνανε και σε εμάς. Καλά, δεν το ξέρεις, ρε φίλε, ότι οι παλέμαχοι στις ομάδες είναι φύρες. Χαίρομαι πολύ. Δεν το ξέρεις ότι οι παλέμαχοι στις ομάδες είναι φύρες. Μα η ανακοίνωση. Όχι, είναι πεινασμένος, να του δώσουμε καμιά θέση. Όχι, είναι φίλος του Ζαγοράκη, Βάλτονα. Όχι, είναι φίλος του Γκράντα, Βάλτονα. Φύρες είναι. 5.000 το μήνα ο Ζαγοράκης το μήνα στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Βρε, ο Ζαγοράκης είναι θεσμικός. Δεν παίρνει λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Μην με καθυστερείς. Τι το μπερδεύεις τον Ζαγοράκη. Μην με καθυστερείς. Ναι. Πάμε παρακάτω. Είπε κάτι ο φίλος ο Γρηγόρης για τον Ριμπολόβλεφ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι Μονακό. Όμως αυτό το παλικάρι ο Ρώσος. Η Αγγλία τι είναι. Ούτε η Αγγλία είναι Ελλάδα. Ένα λεπτό, μη με διακόπτεις, Γρηγόρη μου, γρήγορα. Μην τα μπερδεύεις, Γρηγόρη μου. Πήγε αυτό στο Μονακό, παρετήθηκε ο υπουργός δικαιοσύνης, γιατί τον είχε πιάσει ο Ριμπολόβλεφ να μαγνητοσκοπήσουν κάποιον άλλο που είχε για κάτι έργα. Ο πρίγκιπας Κάρολος τον πέταξε ο Ριμπολόβλεφ έξω. Γεια σου, αγόρι μου. Παρετήθηκε ο υπουργός δικαιοσύνης. Γεια σας. Οπότε. Γιατί τα λέω αυτά. Πριν κάτι μήνες πέρσι, σας είχα πει για τη ΣΕΚΑΠ και για τον Αμερικανό τον πρέσβη που ανεβαίνει και μιλάει για την Αλεξανδρούπολη και τα λιμάνια. Και έλεγε για τα λιμάνια ο πρέσβης. Άντε, μπράβο, αυτό του λέω τον κόκκινο. Δεν παίρνει χαμπάρι. Μα τα ξέρει όμως ο κόκκινο. Και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι το Βατικανό, να πούμε. Τι θέλω να πω. Έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ μην την πατήσουν οι παοκτζίδες και τους πάρει μαζί τους ο κοντός. Ναι. Ωραία. Όπως πήγανε και πολλοί δικοί μας και την πατήσανε, που είχαν πάει μια με τον Καπετάνιο, μια με τον Αλαφούζα, μια με τον ένα, μια με τον άλλον, και τρέχουνε τώρα και ζητάνε ευρώ-ευρώ να ξεπληρώσει ο κόσμος. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 εκατομμύρια αυτοί θα τα πληρώσουν στο τέλος που είναι της εφορίας. Πόσα, 10. Να σε καλά. Φιλιά. Λοιπόν, πάλι γυναίκα. Θεοδοσοπούλου Ελένη. Η κυρία η οποία κερδίζει τον Πασχαλιά του 30 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί μας. Η κυρία Ελένη Θεοδοσοπούλου. Εντάξει, ας επικοινωνήσει. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα. Γρηγόρη Κωστή. Μάλιστα, κύριε. Με ακούτε. Ναι, βέβαια. Δύο-τρία πραγματάκια, γιατί χθες δεν προλάβα να σας πω. Καταρχήν με διασκεδάζετε απίστευτα, γιατί πέφτετε πάνω στο διάλειμμα μου και σας ακούω. Διάλειμμα δύο ώρες κάνεις. Όχι, μισή ώρα δεν σας ακούω από την αρχή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Απλώς ακούω, ναι. Πολύ φανατισμό, ακόμα πολύ φανατισμό. Ναι, πολύ ναι. Με αυτά. Να πω λίγο για τον διαιτητή δύο πράγματα. Καταρχήν. Εγώ το λυπάμαι τον διαιτητή. Είναι καλή διαιτητή, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις μια ΕΠΟ παρτούζα, να την παίρνει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, κακός η ΑΕΚ, έτσι. Εκεί ευθύνεται η περίγυρος του Σαββίδη, έπρεπε να την έχει πάρει μόνος του. Γι' αυτό ο Σχιζοδήμος έλεγε στους γλύφτες του Σαββίδη, όχι να την πάρετε μόνοι σας, αλλιώς δεν έρχομαι. Και λέγα του Μαρινάκη είναι, λέει ο Σχιζοδήμος. Άντε πείτε τώρα. Συνέχισε, φίλε. Δεν με έχεις αφήσει καθόλου να μιλήσω, αλλά πάμε. Λοιπόν, επειδή όλοι λένε ότι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και όλοι αυτοί που το διοικούν, που για μένα δεν αγαπάει κανείς αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί να πω χαιρετίσματα στον κύριο Σαββίδη, ότι εγώ από μικρός με τους φίλους μου παίρναμε μόνο μία μπάλα για να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν παίρναμε ούτε τις φεντόνες μας μαζί. Τέλος πάντων, απαράδεκτη εισβολή που έκανε για μένα, αλλά θέλω να πω το εξής. Όλοι οι μεγάλοι πρόεδροι και όλοι οι μεγάλες ΠΑΕ, μάλλον όλες οι ομάδες, να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση και να πούνε ότι από εδώ και πέρα
ως ένδειξη καλής θελήσεως, γιατί φταίμε και εμείς με αυτά που βγάζουμε κάθε εβδομάδα, μία ο Θεοδωρίδης, μία ο Καραπαπάς, μία ο Μικρός Αβίδης, μία οποιοδήποτε, σταματάμε τις δηλώσεις στα Twitter, σε όλα, να διεξαχθεί ομαλά και να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί, κύριε Ραπτόπουλε, να πήγε παραδείγματος χάρη να ακυρώνεται ένα γκολ του Ολυμπιακού και να βγαίνει ο Καραπαπάς και να λέει κύριε Τσίπρα, γιατί δεν σήκωσε offside. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Άρα εξυπηρετείται άλλους σκοπούς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αγαπάτε την τσεπούλα σας. Γιατί μέσα του ποδοσφαίρου κλείνονται και διάφορες δουλειές. Κάποιοι δεν θα πάνε φυλακή, κάποιοι. Και κάποιοι αλωνίζουν, ακούω. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ο αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης που ήταν εκεί στο γήπεδο. Γιατί δεν συνέλαβε τον κύριο Σαββίδη που μπήκε μέσα στο γήπεδο. Αν έμπαινε σε σειρά αυτό που λέμε στο γήπεδο και έκανε μπουκα, δεν άσυλε. Άκου μια ματινάδα. Σιγά-σιγά, άλλο εγώ. Γιατί άλλο. Δηλαδή, άμα μπει στο Καραϊσκάκι ο Μαρινάκη, θα το συλλάβει ο αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Δηλαδή, άμα μπει. Δηλαδή, άμα μπει ο Μελισσανίδη. Ρε φίλε. Ο Άκα θα τον συλλάβει. Δεν θα το συλλάβει. Άκου μια ματινάδα για να κλείσουμε. Πε μου. Μου είπε ο πατέρα σου μύφη πω δεν σε δίδει. Γι' αυτό θα έρθω σπίτι σας σαν τον Ιβάν Σαββίδη. Γεια σου φίλε. Τι πήδα στην κουβέντα ρε. Γεια σου. Πού να τα καταλάβεις. Τι πήδα στην κουβέντα ρε κόκκινη. Ναι. Έβαλες προφυλακτικό να την ναι. πήγεις στην κουβέντα ρε κόκκινη. Ναι. Τι πήδα στην κουβέντα χωρίς ρε κόκκινη. Χωρίς προφυλακτικό. Πάνε ρε κόκκινε στον κόσμο ρε κόκκινη. Ναι. Έλα ρε φίλε. Ορίστε. Έλα ρε φίλε. Ναι. Γεια σας παλικάρια. Έλα φίλε. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Λεωμένη μου. Ακούτε. Βεβαίως. Μπράβο λοιπόν. Λαχανιασμένος ακούω. Έκανε την γυμναστική. Όχι, για χαρά μου φίλε. Ναι, από τώρα. Γρηγόρη, απλώς σας ακούω πολλή ώρα και θέλω να μιλήσω κάτι, να πω κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είμαι Γιώργος, σας τηλεφωνώ από Στέρες. Παίρνω πρώτη φορά, σας ακούω πολλά χρόνια βέβαια. Θα ήθελα να μιλήσω στον Κώστα και να τον πω ότι αυτό που λέει η διαφορά Ανατολής-Δύσης σε πολλά έχει δίκιο. Είσαι ο κλεωμένης, ρε φίλε. Όχι, καμία σχέση. Ποιο κλεωμένης, ρε κόκκινε. Ρε Βουβαντώνη. Ρε Βουβαντώνη, μη με κάνεις χειρονομίες ρε. Ποιος κλεωμένης ρε Βουβαντώνη, λέγε ρε φίλε. Κλεωμένη μου! Καινούργιος είναι, ο Γρηγόρης μπορεί να πει λίγο ξέρω, ρε, φίλε, και το χαλάει. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει μετά τις τρεις. Κλεωμένη μου! Τι είπες φίλε? Όχι Γρηγόρη, είπα για σένα με ένα σχόλιο, λέω, μπορεί να πεις λίγο τσίπουρο με και σε χαλάει λίγο, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Το είπες μόνος ή πήρες και βοήθεια από το κοινό? Όχι φίλε μου, μια χαρά μόνος τα λέω, δεν έχω κανένα προσωπικό τηλεφωνητή να με απαγορεύει τι να πω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω καμιά την παράδοση μαζί σας, αλλά πώς θα πω ότι ο Κώστας είπε ένα εύστοχο σχόλιο. Είπε ότι τα αίτια είναι βαθύτερα, ανάλογα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Συμφωνώ μαζί του, αλλά μήπως φταίμε και εμείς σε αυτό, που τους ανεχόμαστε όλους για Ανατολή και Δύση. Ο ένας βγάζει πιστόλια, ο άλλος βγάζει νόμους, ο άλλος βγάζει. Και τι θες, ρε φίλε, στο Δελασάλ να πάμε να κάνουμε μάθημα γαλλικών. Πιστόλια θα πει. Νόμος με το πιστόλι είναι το ίδιο πράγμα. Κόσμο, δηλαδή, συγγνώμη, πώς τα παντρεύεις αυτά. Πώς τα παντρεύεις. Ο νόμος με το πιστόλι, πώς είναι το ίδιο. Πώς τα παντρεύεις το μυαλό σου αυτά. Πώς τα παντρεύω. Ένας βάσει νόμου κάνει κουμάντο, άλλος βάσει πιστόλια κάνει κουμάντο. Δεν γίνεται έτσι, συγγνώμη. Πώς δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη, οι κοινωνίες γενικότερα διέπονται από νόμους. Fake νόμους. Νόμους διέπονται από νόμους. Δεν υπάρχει νόμοι στην κοινωνία, ειδικά στην Ελλάδα, φίλε. Υπάρχει νόμος του ισχυρού. Νόμοι δεν υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Άσε τώρα τους νόμους, σαν χλαμάρες. Πάμε παρακάτω. Οι νόμοι είναι για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους νόμους. Πάμε έτσι λέει. Τώρα, άμα γίνει κάτι αντίθετο, το πούμε εδώ εμείς. Καλημέρα. Και δεν κατηγορούμε. Εμείς λέμε πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Άσχετα με το πόσο και με το αν θα τιμωρήσει η ελληνική δικαιοσύνη τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, πρέπει άπαντες ο φίλαθλος κόσμος να αναγνωρίσει την ανακοίνωσή την οποία ζητά συγγνώμη. Πρώτο. Έχω λάβει ένα βίντεο στο κινητό μου από τον σύνδεσμο φίλων Κωστή Ραπτόπουλου στην Κύπρο μέσω ενός φίλου μου Παγανιά. Του Παγανιά. Το οποίο μου αποδεικνύει από τα Χανιά. Το οποίο μου αποδεικνύει ότι μιλάμε εδώ και σχεδόν δύο μέρες για μία φάση η οποία δεν υπάρχει καν. Και αναφέρομαι στο κόρνερ του ΠΑΟΚ, από το οποίο προήρθε τον γκολ. Το βίντεο είναι στο κινητό σου Γρηγόρη Κόκκινε μόνο και μόνο για να το δείξει ο Κωστή Ραπτόπουλο. Είναι ήδη στο κινητό σου. Στο 27ο λεπτό, από αριστερά που επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, εκτελεί ο Βιερίνη ένα φάουλ. Ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 8 Μαουρίτσιο αποθεί με τον αγώνα του εκτός φάσης
στο νούμερο 5 της ΑΕΚ Λαμπρόπουλο. Αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια του Ποντίκη και του διαιτητή, επισύρει δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη. Επομένως, όπως δεν υπάρχει, όπως δεν θα υπήρχε offside στο τελικό εάν δινόταν το πέναλτι πάνω στο Κρέσπο, δεν υπάρχει γκολ εάν δινόταν το φάουλ πάνω στον Αυρόπουλο. Σας παρακαλώ να το δείτε. Το συμπέρασμα όμως παραμένα είναι ένα και το αυτό. Ο κύριος Κομίνης και ο κύριος Ποντίκης πρέπει να αποκλειστούν διαβίου με απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος, είτε ρασιτεχνικό είτε επαγγελματικό, και να βγει ο κύριος Μινάς Λισάνδρου το καλό για τρίτη μέρα να μας εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν μπήκε η ΑΕΚ να τελειώσει το παιχνίδι με σκοπό σήμερα να μην φοβάται τη τιμωρία της. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Έλα, Βίλε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς τον. Λοιπόν, η υποκρισία έχει περισσέψει, ρε Κωστή, αυτές τις μέρες. Δηλαδή, λες και ανακάλυψαν τώρα την Αμερική. Είχε όπλο Σαββίδης. Σοπαρέ, σοβαρά. Τώρα το ανακαλύψατε. Και γιατί, ρε καλόπαιδα, είστε πολιτικοί και έχετε όλοι σας από 8 φύλλα και γύρω σας. Τι κουβαλάνε αυτοί επάνω τους, για να πέστε μας. Μα το λάθος του Σαββίδη, ρε φίλε, είναι επικοινωνιακό. Το λάθος του Σαββίδη ήταν ότι βγήκε το μπουφάν. Αυτό είναι το λάθος. Το λάθος είναι ότι φάνηκε το όπλο, κατάλαβες. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπαίνει μέσα, ρε μεγάλο μέτοχος. Αυτό άλλωστε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που λέει ο Κώστας. Ο ΠΑΟΚ είναι αδιάβαστος. Και αυτό που λέει ο Κώστας. Απέδευτος. Και αυτό που λέει ο Κώστας σωστό είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι απέδευτος. Δεν μπαίνει ο μεγάλος μέσα. Έχει το Δημητριάδικο σαν κεφιλιά, εκείνο που έχει 18 πίεση. Έχει άνθρωπο. Έχει εκεί το δικό σου να επηρεάσει διαιτητή επόπτη. Δεν πας με τον Κωνσταντινίδη, ρε, δεν το καταλαβαίνετε και τον είχε. Μάθημα θέλει στην Τούμπα μέσα τώρα. Ρε Κωστή, στο γήπεδο ήμουνα. Ο Σαββίδης εξέφρασε το συνέστημα που είχα εγώ εκείνη την ώρα. Απαγορεύεται, ρε, το συνέστημα. Φτάνει, ο Σαββίδης. Άκουσε με λίγο, ρε. Φτάνει πια αυτό. Φτάνει πια. Φτάνει. Δεν το παίρνει την κόρη μας. Παραμύθια ήταν τόσο καιρό, δεν έχετε λεφτά. Βρήκαμε τα λεφτά. Μας παραμύθια εδώ δεν έχετε ομάδα. Βρήκαμε ομάδα. Τι άλλο τώρα θέλουν να μας πούν. Τι άλλο, έφτασε η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται άλλο. Και όσο για το Ανατολή, δεις, διαφωνώ, Κωστή, μαζί σου. Είναι βοράς νότος πλέον το πρόβλημα, ξεκάθαρα. Τρίχε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Είναι αναγκάθι ανάμεσά τους. Ρε φίλε, δεν μου λες, ο Μελτσανίδης είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Τον Άρτα ποιος τον κυνήγησε προχθές. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών, ναι ή όχι. Ρωτάω κάτι απλό, δεν θα μου απαντάς με ερώτηση. Είναι άνθρωπος των Αμερικανών, ναι ή όχι. Δεν το ξέρω. Ποιος δίνει τον έκτος στόλο, ποιος προμηθεύει πετρέλαιο. Καλά, αυτό μην το λες πολύ γιατί θα γελάσει ο κόσμος. Ποιος τα λέει. Τον έκτος στόλο το δίνει Μαρινάκη. Βέβαια. Πλάκα μου κάνεις. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι βαθύτερο, δεν είναι ο ΠΑΟΚ ούτε τον γκολ. Αν είναι offside και αν δεν είναι offside. Είναι πολύ βαθύτερο το θέμα και θα δείτε ότι θα έχουμε και εξελίξεις πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η κυρία Θεοδοσοπούλου Ελένη είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Ακούγατε ή σας ειδοποιήσανε? Ακούγαμε. Όταν λέτε ακούγατε. Ακούμε κάθε μέρα ο σύζυγος με τα αγόρια μου. Δηλαδή, αιτία που ακούτε και στείλατε μήνυμα είναι ο σύζυγος και τα παιδιά σας. Ερωτευμένη μαζί σου και άκουγε ραδιόφωνο για να. Όλη την ημέρα εσάς ακούμε. Τι να κάνουμε. Έρωτα μαζί σου μεγάλο η κυρία και δεν μπορεί να μην σε ακούσει. Και... τι του λέτε το. Του ρε γουρούνι, τι ρωτάς τη γυναίκα. Φυσικά άκουγε επειδή είναι άντρες μες στο σπίτι. Μου τα μούτρα σου να ακούσει. Δεν έχει εκπομπές να δει αυτή στην τηλεόραση. Πρωινάδικα, lifestyle και τέτοια. Στο Skype, βλέπω, στο βλέπω και τηλεόραση ανοιχτά. Έχουμε και το ραδιό ανοιχτό. Όλα είναι. Μια είστε λοιπόν, να χωριέστε. Κυρία μου, ακούγατε. Κερδίσατε το αρνί, κυρία μου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Καλό φάγωτο με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ. Και πείτε του, να κύριε Νικόκκινε, σας άκουγα να χαρεί το χαϊβάνι. Πείτε του. Ευχαριστώ πολύ, πες την κυρία. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε κύριε. Καλό Πάσχα, κυρία μου. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Θέλει να δείξει ο κόσμος ότι έχει ακροάτριες. Να σε κάνουν ρε γουρούνι ακροάτριες. Πάνε σε κάνουν ωραίο άντρα να ακούσουν. Εσένα θα σε ακούσουν. Βοηδομούσκαρο να πούμε. Ακούγατε, κυρία μου, πώς ακούγατε. Απ' τη μύτη άκουγε. Απ' τα αυτιά της άκουγε. Από πού άκουγε. Κυκλοφορεί ελεύθερο. Τι κυκλοφορώ, ρε. Κυκλοφορώ. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Αυτό θα το βάλεις μετά. Πάμε. Έλα, φίλε. Ποιος τραγουδάει. Ποια τραγουδάει. Τραγουδίστρια, γυναίκα είναι. Έλα, φίλε. Ποια είναι. Δεν θυμάμαι, το δεκαετία του 80 τώρα πέρασαν τόσα χρόνια. Η πρωτοψάλτη. Η πρωτοψάλτη, η δευτεροψάλτη, η τριτοψάλτη. Εσύ τι ψάλτης ήσουν.
δεξιός ψάλτης. Λέγε, πάλι. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Είμαι εγώ στον αέρα. Εσύ είσαι ποιος, ο άλλος. Εγώ είμαι, ρε, ποιος άλλος. Αυτός είναι. Εσύ είσαι αυτός, ναι, τι. Άνες. Λοιπόν, Χρήστος από Πολυκάρπη Καστοριάς. Από την Πολυκάρπη. Εκεί που σκοτώνετε τις αρκούδες και τις τρώτε τα σκότια, ε. Ναι. Όχι, δεν είναι, είναι στο δίπλα το χωριό αυτό. Το δίπλα το χωριό οι Αλβανοί λέει σκοτώνουν τις αρκούδες και τρώνε τα σκότια. Εγώ έβγα σκότια αρκούδα στο κάρβουνο. Αφού δεν ξέρεις από πού είμαι, αφού δεν ξέρεις πού βρίσκομαι καν. Πού να ξέρω την Πολυκάρπη, ρε φίλε. Εγώ ξέρω το Άργος Ερεστικό, ξέρω το χωριό του φίλου μου του Καστοριανού. Αυτό μόνο το Περικάρπιο ξέρει και για άλλο λόγο, ναι. Από την Αεροπηγή που είναι εκείνο το Χανούμι. Λοιπόν, έλα το κρατούμενο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είμαι φύλαχρος νέος στην ουσία. Είμαι 22-23 χρόνια στα γήπεδα. Έχουμε βαρεθεί. Έχουμε βαρεθεί πραγματικά να βλέπουμε αδικίες. Ναι. Αδικίες. Εγώ βγάζω το κόμπλεξο αυτό που γίνεται και στην πόλη μας, ο Άρης, ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Μας έχουν καταπηδήσει οι Αθηναίοι όλα αυτά τα χρόνια. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Κατάφερα να έχουμε μόνο μία ομάδα. Πολλοί ΠΑΟΚτσίδες, πολλοί ΠΑΟΚτσίδες, και δεν είναι προς τιμή μας αυτό, χαίρονται γι' αυτό. Καλά κάνω. Στη δύσκολη όμως ήτανε. Τη Θεσσαλονίκη να είναι ενωμένη. Αυτό το έχουν οι παοξίδες. Όταν στα πάνω τους, να πέσει Άρης και Ηρακλής. Μόλις να πούμε έρχονται δυσκολίες, ενωμένη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θέλω ενωμένη. Μην μπερδεύεις ενωμένη. Απλώς βλέπω τι γίνεται γενικώς. Έγινε προχθές ένα χειρουργείο από τον κύριο Κομίνη. Ναι. Τώρα μιλάμε τώρα για το αν άμα το πρώτο αμάρτημα το έκανε ο Σαββίδης ή όχι. Για ένα όπλο που αν ήταν στην πλάτη, αν ήταν. Αμάρε το όπλο, το τράβηξε ρε το όπλο. Δεν το τράβηξε. Έμα δεν το τράβηξε τώρα, τι θέλετε. Η αυλονή του λέει και. Το τράβηξε το όπλο. Κακός μπήκε μέσα. Αυτό είναι ανοργανωσιά της εταιρείας του να μπει αυτός μέσα. Άλλοι έπρεπε να καθαρίσουν. Το μάτς αυτό έπρεπε να το καθαρίσουν άλλοι. Έχουν από το πρωί, δηλαδή ακόμα και τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Παίζουν το ίδιο και το ίδιο θέμα. Το ίδιο και το ίδιο θέμα. Δηλαδή για όνομα του Θεού, αν το έκανε αυτό το πράγμα ο Γιαννακόπουλος, κυκλοφορεί όπως θέλει το παιδί και καλά κάνει και προστατεύεται. Έχει βγει κανένας να μιλήσει, όχι. Φίλε, επειδή όχι. Κουράστηκα, θα σου πω ένα πράγμα. Πες μου ό,τι θέλεις. Το ότι πριν από ακριβώς 10 μέρες έκανε χειραψία αυτός ο άνθρωπος με το διπλανό μου και είναι έτοιμος να τον απελάσουν από τον πλανήτη, είναι σύμπτωση, πιστεύεις? Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Είναι έτοιμοι να τον απελάσουν από τον πλανήτη Γη. Έχει 10 μέρες τον έκανε χειραψία. Σε 10 μέρες έκανε ο ΠΑΟΚ τη χειρότερη εμφάνιση στον Αστέρα Τρυπόλεως. Τον ανάγκασε να μπει με όπλο μέσα στα γήπεδα, μέσα στο γήπεδο. Και έχει γίνει viral σε όλη την Τυφύλιο και λένε ο καουμπόης πρόεδρος ομάδος και θέλουν να τον τιμωρήσουν. Και μάθηκε αυτό, έρχεται τιμωρία από την ΕΦΑ για τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά, όλο τυχαίως μετά από μια χειραψία με τον εξωγήινο. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά. Το ξέρω Ιβάν μου. Έδωσε το χέρι σε λάθος άνθρωπο όμως. Άκου τι λέει το τραγούδι. Κυκλοφορώ, επειδή το ξέρω τι ακούς. Κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω. Υποφέρεις Ιβάν μου, έχεις δίκιο. Άτιμη Αμερικάνη. Και απορώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω. Αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλώ. Μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Ξέρεις τα πει τώρα ο άλλος. Δεν είχαν κόσμο και βάζανε μουσική. Διάλειμμα. Να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά. Πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Σίγουρα θέλεις να αποκτήσεις ένα τρίχυρο Mini Cooper S με την απίστευτη οδηγική αίσθηση Go Car. Κατ! Πάμε σε άλλο. Αυτό μόλις πουλήθηκε. Α, οκ. Τότε κάνε δικό σου το πεντάθυρο Mini 1D που χωρά όλες σου τις επιθυμίες. Κατ. Πάει γι' αυτό. Το πήραν. Μην αργείς. Πρόλαβε το δικό σου Mini στη Belmar σε τιμή έκπληξη. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και ταξινομήσεις έως 31 Μαρτίου 2018. Μάθε περισσότερα στη Belmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο Mini στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνο Αντίπα 10, Θεσσαλονίκη. Στο βουνό, στο πάρκο, στην παραλία, στο στάδιο, στο δάσος. Το περιβάλλον δεν μας δίνει απλά την αγαπημένη μας διαδρομή για τρέξιμο. Μας δίνει ζωή. Γι' αυτό τρέξε. Φέρε στην Intersport τα παλιά σου αθλητικά παπούτσια για ανακύκλωση και πάρε καινούρια 20% φθηνότερα. Intersport. Έχουμε το ίδιο πάθος. Sales Alert Πορσελάνα. Ακόμα κάθεσαι ενώ έχεις μόνο 10 μέρες να ανανεώσεις το σπίτι σου. 14 με 24 Μαρτίου σας χαρίζουμε τον ΦΠΑ σε πλακάκι, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο. Sales Alert Πορσελάνα. Πορσελάνα. Μια ζωή καλύτερη. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πίνω και μέθω. Μπάμπη Τσέρτο και Μαριό. Μια ρεμπέτικη συνάντηση που περιμέναμε καιρό. Το ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μας ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Στην Άνω Πολύ, στο Γεντικουλέ και στο θρυλικό Μπαξέτσι Φλικ. Πάμε τσάρκα στα τραγούδια της καρδιάς μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριό στο Θέατρο Βεργίνα. Συμμετέχει η Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Φαλκόνης. Μόνο για 4 παραστάσεις 23, 24, 30 και 31 Μαρτίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ψάχνει σχέση γεμάτη χτυποκάρδια, συγκινήσεις, περιπέτειες. Δεν θα τη βρει στην Energy. Στην Energy θα βρει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Με σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα και την προσφορά 5x5. Δηλαδή 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ, το ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Άρη, κοιμάσαι. Ρε Άρη, πώς μπορείς και κοιμάσαι ενώ εγώ στριφογυρνάω? Και τι να κάνω, ρε Μαρία. Να με καταλάβεις λίγο, Άρη μου. Έχει μπει άνοιξη. Έχουν αφήσει τα λουλούδια. Η καρδιά μου χτυπάει για διασκέδαση. Και δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Ο Μάκης Χριστό
Χριστοδουλόπουλος έρχεται στο Princess Hotel την Παρασκευή 16 Μαρτίου και το Σάββατο 10 Μαρτίου. Ελληνική βραδιά με μεγάλες εκπλήξεις. Τον Μάρτιο δεν κοιμάται κανείς τα βράδια. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Πάω στο Today's απέναντι να πάρω κάτι νηστίσιμο. Πακέτο. Πανέτο. Today's to Delicious. Νηστεία και πανέτο, πάνε πακέτο. Ιταλικό χειροποίητο ψωμάκι πανέτο με ζεστά τραγανά φαλάφελ. Και η νηστεία γίνεται πειρασμός. Today's. Keeping the city alive today. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Δοκιμάστε το Kiana Men με εκχυλίσματα αλόε βέρα. Απαλό σαμπουάν και αφρόλουτρο 2 σε 1 που θα αποτελέσει την καθημερινή λύση για κάθε άντρα. Καθαρίζει αποτελεσματικά τα ταλαιπωρημένα μαλλιά και χαρίζει άμεση ενυδάτωση στο σώμα. Kiana Men. Επαγγελματικά προϊόντα μαλλιών. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα κομμωτήρια. Κατά την λοπορία από την προηγούμενη στάση, όποτε άτομο που είμαι. Και πα και να λε κουβέλι κατευθείαν. Και μένει άλλο παγωτό. Καταρχήν, λύσε μου το μυστήριο. Πώς το σκέφτηκες τώρα όλο αυτό το δανταϊστικό. Τρέχοντας πρωτού πάω στη δουλειά, ήρθα γρήγορα, αλλά δεν πρόλαβα. Πώς τον εντόπισες? Μήπως είναι ο ζωολογικός κήπο, πήγα στη Μονή Βλατάδων, βάλα ορίστου. Μπήκες δηλαδή σε τρία σημεία για να τον βρεις. Το τσάκο 97, α το πούμε. Κάτσε, φίλε, οπότε παρατά το φορτηγό στην άκρη και ορμά να τον πιάσει. Τον έπιασα το παγάσα, το τσάκωσα που λένε. Με την κοπέλα σου επικοινώνησε, γιατί τώρα με συν 100 ευρώ νομίζω θα ψάχνα σε βρει. Κατά τις μία ώρα σχολάει, οπότε το σλέπει σε μήνυμα για να έρθει χαρούμενη. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ο φυγάς του Μετρόπολης 95,5 κυκλοφορεί στην πόλη μας. Συντονιστείτε. Ακούστε το σύνθημα, βρείτε το φυγά, πείτε το και κερδίστε επιτόπου 100 ευρώ. Κυνηγήστε το φυγά του Μετρόπολης σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 4 για άλλα 20 περίπου λεπτά. Το 23-13 είναι γεμάτο από ό,τι βλέπω και πάλι. Θα είναι γεμάτο. Να πω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιά της Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Ανάκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα i20 με όφελος μέχρι και 1600 ευρώ. Να διαλέξετε ποιο είναι, ποια έκδοση ακριβώς θέλετε και να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Μπορεί να είχαμε νικήτρια την κυρία Ελένη πριν, αλλά θα έχουμε και άλλη κλήρωση στις 6 και 4 και κληρώσεις αύριο και μεθαύριο μέχρι να συμπληρωθούν τα 60 αρνιά τα οποία κληρώνει το Μετρόπολης 95,5. Δεν το λες καλά. Αλφα μη 3 κενό, αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344. Δεν το λες καλά. Καλά. 60 ολόκληρα αρνιά σχαρίζει. Αυτή είναι η μπρουτιά που πρέπει να πεις, ρε. Τα λες με μιλίχιο ύφος. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Να πούμε ότι ο Λάκης ο Σημειοφορίδης, που είναι φίλος μου, έκανε τρομερή προσέγγιση και στις δύο περιπτώσεις που βγήκε στον Μπούζο. Δηλαδή και στους μείον τρεις και στην Έφεση. Και ο Θωμαίδης και ο Κόκκινος ένα από τις δύο. Δηλαδή το Μετρόπολης και δια των φιλοξενουμένων του και δια των παραγωγών του και με αρχηγό τον Κυριάκο Θωμαίδη και εμείς βοηθοί από δίπλα μαθητές, κάναμε μεγάλη δουλειά. Δεν μ' αρέσει εμένα να ευλογώ τα γένια μου, γένια δεν έχω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο και στο Λάκη τον Σημειοφορίδη, ποιος είναι νομικάρα. Έτσι. Τώρα, όσο και αυτό που σε πέραν τηλέφωνο και σε ρωτούσαν, είπε ο Ραπτόπουλος, δεν είπε ο Ραπτόπουλος, και είπες δεν είπε τίποτα ο Ραπτόπουλος. Είπε ο Ραπτόπουλος, με κάνει σου. Είπα. Εγώ κόκκινε δίκα τη άδεια. Ένα πράγμα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Λοιπόν, είπα. Είπα ότι το Δημοτριάδη του μίλησε ο άνθρωπος που ήταν εκεί στη Νόβα και του είπε. Πει offside. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Δεν κάτι το μηνύσιμο, ούτε το κολάσιμο, ούτε το. Και τι. Και τι, και εγώ να ήμουν, άμα με ρωτούσα τον έλεγα. Ναι, ρε φίλε, με μυρίζει offside. Τι έγινε δηλαδή τώρα. Έχουμε κανένα αστυνόμο εδώ ο οποίος είναι αντίθετος. Δεν έχει να πει το αντίθετο. Και τι είναι κακό, ποιον κυνηγήσαν οι παοξίδες, ποιον κυνηγήσαν. Ποιον μπλακώσανε τη Νόβα έναν. Μπλακώσανε τη Νόβα, δεν το ξέρω. Γιατί τα κρύβεται. Δεν μπλακώσανε τη Νόβα και εκεί πρέπει να τιμωρηθεί και ο Πάο. Απόθησε έναν, λέει. Τι απόθησε, ρε, τον μπλακώσανε. Αύριο πάω εγώ στο ΑΚΑ με πλακώσουνε τη ΣΑΕΚ. Είναι ωραίο αυτό. Απόθησε.
Άμα σου κάτσουνε. Αν πλακώσουν εσύ, να κάτσουνε. Αν πλακώσουν εμένα, κόκκινε. Πρώτη φορά δεν θα είναι. Θα είναι τουλάχιστον εγώ είμαι συνηθισμένο. Εσύ, αν φας κανένα πλακώνει, κανένα μήνα θα σε έξω. Θα γίνει στρούμφ. Στρούμφ θα γίνω. Μπλε από το ξύλο. Ρε κόκκινε. Πάμε ρε. Συνηθισμένο. Λοιπόν, ο κύριο Δημητριάδη πήρε την πληροφορία. Τι δεν είπε ο Ραπτόπουλο. Αφού το είπε, γιατί τον είπε στον άνθρωπο ψέματα στο τηλέφωνο, ότι δεν καλά, το είπε. Καλά, καλά. Τι καλά, καλά, τον καλό θε να με κάνει. Δεν ξέρει τι υπόθηκε, λε βλακίε. Δεν πειράζει. Σου είπα ότι μου είπε. Ποιο ήταν κόκκινε, ρώτησαν λέει αν είπε εσύ ότι μίλησε. Ένα όνομα με σαφήνεια. Ναι. Στο όνομα αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ. Εγώ δεν είπα για όνομα. Άμα. Εγώ είπα ο άνθρωπο που ήταν κάτω. Ήταν κάτω. Τελειώσαμε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Είπε στο Δημητριάδη ότι η φάση μυρίζει offside. Και ο Δημητριάδης πήγε στον τέταρτο και ο τέταρτος έγινε εκεί ο χαμός. Ανέφερε γι' αυτό. Ένα όνομα. Βρε, όχι, άλλο όνομα δεν ανέφερα. Αυτό. Αυτό τι πρέπει να και πω το όνομα. Πού να το ξέρω εγώ ρε τον άνθρωπο. Και είναι ψέμα από τη μεριά μου. Ναι, είναι ψέμα. Αυτό. Γιατί είπα. Πάμε δεν υπόθηκε είπα, κανένα όνομα. Είπα. Όχι όνομα. Όνομα δεν είπα. Είπα όμως. Όχι όνομα. Κόκκινε τώρα τι αν παίξουμε τις λέξεις. Σημασία έχει. Άντε πάμε στον κόσμο. Όνομα δεν είπα. Έχει αλλά σημασία. Είπα ότι έγινε η κουβέντα μεταξύ Δημητριάδη και δημοσιογράφου. Κακό είναι. Καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά. Τι κάνουμε. Ένα δίωρο που να ξεχυλίζει από αδρεναλίνη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και να μην σας κοιμήσουμε στα μάξια και στις καφετέρειες και στα σπίτια σας. Αυτό κάνουμε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι θέλω, Κωστή. Μάλιστα. Να σε πάω για ένα παιχνίδι γιατί δεν το είχα δει κιόλας. Από πει συγγνώμη γιατί δεν αλύσει παιχνίδια. Δεν είναι. Ποιο μάλιστα. Ναι. Σε ρωτήσω το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ μέσω Καρασκάκη. Ναι. Ναι. Ήτανε, η ΑΕΚ το πήρε το αποτέλεσμα, το ξέρουμε. Ήτανε κατά παλάρα. Όχι. Όχι, εσύ το είδες το παιχνίδι. Το είδα, ναι. Πότε το πήρε η ΑΕΚ το παιχνίδι, θυμάσαι ποιο λεπτό. Τι άλλο κάνουμε. Στα τελευταία 8 λεπτά. Στα τελευταία 8 λεπτά προς το 90. Ναι. Αυτό γιατί το λέω, παιδί μου, δεν σου την παίρνω, την παρατάζει μικρό. Ναι. Εχθές πήκε στην εκπομπή σου. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, εν δυνάμει, το είπες και εσύ κάποια στιγμή, εν δυνάμει λέμε παιχνικά οι καλύτερες ομάδες είναι. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι. Σωστά. Έτσι. Ναι. Ενδυνάμει. Ενδυνάμει όταν είναι δεν πάβει να είναι ντέρπι είτε στην μία την έδρα του ενός ή του αλλού. Είναι. Ναι. Ένα παιχνίδι έχει 90 λεπτά. Ναι. Μπαίνεις και λες χτες. Ναι. Το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το καθαρίσει να μην περιμένει να πάει στο 89. Τι θέλω σου πω. Η ΑΕΚ. Στο 89 του πήρε και αυτή ένα παιχνίδι και ήταν και μεγάλη νίκη. Έκανε διπλό με στο Χαρισκάκι. Ναι, δεν είπα εγώ ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί τη ΑΕΚ, αλλά θα έπρεπε, επειδή ο κύριος Σαββίδης βοήθησε πολύ τους παίκτες και τον προπονητή. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Τους βοήθησε πολύ. Και η διαιτησία πήγε πιο πολύ στην ΑΕΚ, λίγο στον ΠΑΟΚ και καθόλου στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Θα έπρεπε ναι. Και αυτοί να κάνουν κάτι. Και αυτοί με την ΑΕΚ και με την Τρίπολη δεν. Δηλαδή το ότι ο Πανιόνιος παίζει με τον ΠΑΟΚ, τσα-τσα-τσα, ο Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΟΚ, η Κέρκυρα και τα Γιάννηνα τσα-τσα-τσα, είναι τσα-τσα-τσα. Και εγώ να παίξω να το πάρω, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το δέχομαι, εγώ άλλο το ήθελα να πω. Καλώς ή κακώς, βάλαμε γκολ, στο 89. Θέλω να πω. Ποτέ δεν τελειώνει να παίξω με τον ΠΑΟΚ. Ποτέ, έτσι. Αργήσαμε, ξαργήσαμε, το βάλαμε τότε. Ναι. Από εκεί και πέρα το να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν σε πάω στα πιστόλια καθόλου. Ναι. Ήτανε δεν ήτανε, ναι, το ναι. Συζητάμε τώρα και εμείς. Όλοι ξέρουμε στην αρχή ότι μπήκε ένα γκολ. Δεν ξέραμε δηλαδή τι θα πούνε στο τρίτο, στο τέταρτο, τι θα πει ο Κομίτης. Μπήκε ένα γκολ που το έδειξε ο διαιτητής και ο επόπτης, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει 100% η κατάσταση του Νταβατζή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και νταβατζοφέρνεται η ΕΠΟ και ο διαιτητής, ο οποίος είναι πιόνι της εξουσίας, όταν έχει δυο. Ξέρεις, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Θέλω να μου δώσεις δύο λεπτά. Ναι, ναι. Είμαι υπάλληλος. Ναι. Δηλαδή έρχομαι στη θέση του διαιτητή. Και πάω σε μια εταιρεία και μου λέει ο διευθυντής της ναι. Εταιρείας σπάσαν οι σωλήνες σε ένα παράρτημά μας, πρέπει να πας εκεί να δεις τι θα κάνεις. Ναι. Και την ίδια ώρα με λέει το λογιστήριο της εταιρείας, δεύτερη εξουσία, πρέπει να πας στην εφορία, γιατί αν το πληρώσουμε αύριο αυτό το πράγμα, τρώμε πρόστιμο. Τρώμε, πώς το λένε, τόκο, πώς να σου το πω. Ο καθένας είναι αρμόδιος για τη σαρμοδιότητα του. Ναι, ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης μου λέει, μετά από μένα είναι ο κύριος Τερζής. Εγώ τι να κάνω τώρα. Το λογιστήριο θα χάσουμε λεφτά. Η σουλίνα τρέχει από την άλλη μεριά. Μπερδεύτηκα. Βρήκα την άκρη βέβαια εγώ, γιατί είμαι τσογλάνη.
Ο Κομίνης δεν μπόρεσε να τη βρει την άκρη με τον άλλο το ζαβουνοκέφαλο, τον ποντίκι εκεί πέρα. Εκεί πρέπει να είσαι τσακάλι του τσακαλιού, ο τσάκαλος, και να την περάσεις. Είναι δύσκολο όμως να τη βγάλεις. Και η φάση, δύσκολη φάση. Επόμενη γραμμή. Δύσκολη φάση. Ήρθε η στραβή σε αυτούς τους δυο. Κολοφάση. Τι να κάνουμε τώρα. Για να γλιτώνανε, που δεν θα γλιτώνανε, ή το ακυρώνεις εκείνη την ώρα ή το μετράς. Ούτε αποδυτήρια, ούτε μπούκες, ούτε τίποτα. Καθαρά μια απόφαση. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς σας ακούμε. Γεια σου, Μόγκολε. Τσουκάντσαλης. Τσουκάντσαλης. Έλα. Γρηγόρη. Έλα. Λοιπόν, δημοσίως θέλω να πω κάτι βροντερό. Βροντερό. Μπράβο στον Ιβάν Σαββίδη που ζήτηξε συγγνώμη. Σήμερα έγινε αυτό δημοσίως. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φιλάδρους και σε όλους τους παδείς του ΠΑΟΚ και της Ελλάδος. Ένα μεγάλο μπράβο στον Ιβά Σαββίδη. Και αφήσε τώρα τα τυπολίκια και με τα όπλα του και με τα ξερογό του. Λάθος που κατέβηκε με το περίστροφο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήθελε να πάρει την ομάδα από την αδικία, κύριε Τσουκάντζαλη. Ήθελε να πάρει την ομάδα, να τη βγάλει έξω και ας έκανε και το πρωτάθλημα και ας έκανε 1002. Το θέλω κόλωση τον Καζαντζίδη δηλαδή. Ναι. Το θέλε ρε εσύ. Το τραβούς οργανισμός του τον Καζαντζίδη. Ναι. Εγώ πάλι θα το ξαναπώ. Μπράβο που ζήτηξε συγγνώμη. Ζήτηξε. Ε, ναι. Βεβαίως. Ζήτηξε. Βεβαίως. Αφού ζήτηξε, τι από εγώ. Έχει δίκηνη του μου, τη μούρη του Μαρινάκη να έχει ζητήσει καμιά φορά συγγνώμη. Όχι. Όχι, αλλά θα σπάει και να Ζήτησε, ρε, πώς δεν ζήτησε. Από το Σισε. Καλά, αρέσει ο Κόκκινος λέει ότι τον έκτο στόλο τον τροφοδοτεί ο Μελισανίδης. Μάλιστα, φαντάζομαι την ημέρα που αν αποδειχθεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τι θα τον κάνεις. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ αυτή την πληροφορία δεν την έχω, δεν το ξέρω. Τώρα αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν συντυπεύτω. Δεν το ξέρω. Λέω, δεν το ξέρω. Έχω κανένα ταλκά, δηλαδή τώρα μιλάω για ένα μεγάλο επιχειρηματία. Από πού το έμαθες εσύ ότι τον εκτός στόλου. Εσύ πες ότι δεν ισχύει. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινη. Όταν ήρθε ο Σαββίδης και γελούσα το όλοι με το σακάκι, σου έλεγα ότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, δίνει πετρέλαιο. Κάρκαρκα, γελούσα. Αυτό είναι ίδιο. Ο αποκλειστικός προμηθευτής του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Μεσόγειο είναι ο κύριος Μελισανίδης. Δεν τελείωσε. Δεν το, εγώ δεν το ξέρω. Τον εγώ... έκτο στόλο που θα πάει τώρα στη ναός της Κύπρου να κάνουν τις γεωτρήσεις θα έρθει να δω τον Ερντογάν τι θα κάνει τώρα. Δηλαδή ο Μελισανίδης τη βγαίνει στον Ερντογάν, αυτό θα μου πεις. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Εγώ δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω. Όχι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κλείσει την πόρτα να μάθω του μαλάκες μέσα. Μ' ακούτε. Ναι, κύριε, ναι. Ναι. Τον κύριο Ραρτόπουλο λίγο να μιλήσω. Εδώ, κύριε. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Από ποδόσφαιρο γνωρίζεις. Έτσι. Ό,τι μπορώ, μαθαίνω. Ό,τι μπορείς, μαθαίνεις. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Κατά τη διάρκεια του γκολ, όταν εισήχθη μέσα ο μπάγκος και οι παίκτες, κατοκυρώνεται το γκολ στην Ευρώπη και διακόπτεται ο προσωρινός αγώνας. Εάν συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι αυτό το πράγμα, διακόπτεται ο αγώνας υπέρ της αντικειμενικού ομάδος. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό, ποιος το λέει? Ναι. Είδες εσύ αγώνα να μπαίνουν μέσα, να κερδίσει η Μπαρτσελόνα τη Ρεάλ? Κάτσε, φίλε, και είναι Ευρώπη, κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Εδώ Βαλκάνια. Γιατί δεν είσαι Ευρώπη? Εδώ δεν είσαι Ευρώπη, φίλε, εσύ είσαι Ευρωπαίος. Ρε φίλε. Συγγνώμη κύριε, εσεί είστε Ευρωπαίος, νιώθετε, α πούμε. Ακούμε λίγο τώρα, σα ακούω, ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Εάν ο Μαρινάκης έβγαζε όπλο, ναι, θα το βγάζανε δημοσιογράφοι πλαστικό. Γιατί ό,τι του λέει αυτό λένε. Τώρα φτάσαμε στο όπλο. Εμεί είπαμε κάνει μοντάζ. Το ίδιο. Φτάνουμε στον ειδικό αυτούργο. Ναι. Λοιπόν, εκεί όπου ό,τι του φίτου λένε, άμα πει κάτι διαφορετικό, φύγανε. Αυτό τώρα που κατηγορούμε και κάναμε και ράναμε το Σαββίδη. Λοιπόν, αν σηκωθεί και φύγει και ο Σαββίδη και οι παίκτε, αυτό που ζούνε. Και αυτός ο κόσμος και στον κόσμο, στο μυαλό του κόσμου μπορείς να πεις και αν έμπαινε μέσα ο κόσμος υποθετικά. Καλό δεν είναι. Και και είχαμε δουλειά. Ο κόσμος. Ναι. Και τότε θα είχαμε πολλή δουλειά και θα είχε και θύματα. Εντάξει, μην το πας μακριά. Θύματα πώς θα είχε. Δεν παίζει δόξα περιβολακίο με την Απέλα Λαγκαδά. Παίζω ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Άρα φίλε, Βαλκάνια είμαστε τώρα. Άσε να χαρούμε λίγο καλτ καταστάσεις. Δεν θέλουμε Ευρώπη εμείς.
Μακούτε. Δεν θέλουμε Ευρώπη, εμείς είμαστε αντίθετοι. Εάν ήθελε να είναι offside, σηκώνει τη σημαία, κάθεται εκεί και είναι offside. Ναι. Από τη στιγμή που έκανε το μπρος πίσω. Αυτό ήταν, αυτό είπα και εγώ με τον Γρηγόρη. Όχι ρε φίλε. Το μπρος πίσω. Όχι ρε, δεν είναι το μπρος πίσω ρε φίλε. Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Κάποιος σου μίλησε στο ακουστικό. Μα, ναι, στο Δημητριάδη το είπε. Και αυτός ο δημοσιογράφος. Αυτός ο κάποιος άλλαξε όλο το ρου της ιστορίας. Το είπε ο δημοσιογράφος στον κύριο Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης ξύπνησε, το είπε εκεί πέρα, το πιάσανε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Εντάξει, το είπε. Είδατε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι Δημητριάδη. Πάω, Άικ Μίλαν να μπαίνει μέσα, απαγορεύεται να πλησιάσει. Ρε φίλε, εκεί είναι Ευρώπη. Αγάπη μου, γλυκιά μου, χαλέ μου άνθρωπε. Εδώ είσαι Βαλκάνιος, ρε φίλε. Χωριάτης είσαι, ρε φίλε, πώς θα το κάνει. Θες με το καλό να γίνεις Ευρωπαίος, δεν είσαι. Ναι, αγόρι μου, δεν παίζεις βίτα ρε τεχνική. Εδώ παίζεις. Πάλι τα ίδια. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Και αλφα εθνική να παίζεις. Και γιατρός να είσαι. Και επιστήμονας να είσαι. Χωριάτης είσαι, Βαλκάνιο. Αλβανόγυφτος είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάλι τα ίδια. Βουλγαροαλβανόγυφτος είσαι. Μακεδονοαλβανοβουλγαροσκοπιανόγυφτος είσαι. Πάλι τα ίδια. Καλημέρα. Με γαλλικά και πιάνω αυτό το παιδί. Ναι, ενώ εσύ εκεί, με τον Αϊθαράπη. Καλημέρα. Πέρατε έχει χάρη πίνω Τρίτη και 13 και είμαι προληπτικός. Ίσως... Δεν σκοτώνω Τρίτη και 13. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Έλα, φίλε, ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Έγινε, καλησπέρα κύριε, γεια σας. Κύριε, άμα ξαναπείς κύριε θα παρεξηγηθούμε. Θα σε κάνει μήνυση ο κόκκινος. Θα φας μήνυση. Αγωγή και ό,τι άλλο στην Ελλάδα. Άντε μπράβο, μήνυση. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαι ένας παοκτής και έχω δύο αεξίδες δίπλα μου. Και θέλω τη γνώμη σας. Το γκολ ήταν κανονικό, έπρεπε να μετρήσει ή όχι. Όχι, δεν έπρεπε. Έπρεπε να μετρήσει. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Όχι, offside ήταν. Αλλά η Κότα, Κυριακή βράδυ. Βγήκε με τα άσπρα τα μαλλιά σαν τους Άγγλους. Τους Άγγλους που γεννάνε και αυξάνονται και πληθαίνουν. Πήρε και ένα πιστόλι από το. Πώς το λένε. Από τον Πανταφάρ. Από την ταινία Οι Πειρατές Καραϊβικής και έκανε. Όχι, είναι offside. Εγώ δεν θα λαϊκίσω. Εγώ δεν θα το παίξω Μακεδονομάκο. Offside. Ήρθα εδώ, του δείξαμε το βίντεο. Offside. Του λέω, κάτσε ρε, αυτό το βίντεο είναι 30 μέτρα. Δέχομαι αυτό που λες. Αλλά δεν σου λέω και αυτό. Κόκκινε. Και, λέω, και τον λέω το εξής, λέω, σκέψου ότι εμείς το είδαμε, λέω, δύο μέρες το αναλύσαμε. Κάναμε slow. Stop, καρέ. Και για να πούμε, αυτοί πώς το αποφασίσανε μέσα σε δευτερόλεπτα και το ακυρώσανε. Κατάλαβες. Αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Πέτρος από Γεννητσά είμαι. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω καταρχήν φίλε μαζί σου ότι σε αυτό που είπες ότι ο Σταυρίδης έχει ρίξει λεφτά και ότι δεν περίμενε να πάει μέχρι το 21ο λεπτό για να βάλει ένα γκολ το οποίο να αποφαστεί άμα είναι ή δεν είναι offside. Συνεταιρλίκια με τον αυτόν, με τον Μελισσαρίδη ήθελε. Πλήρωνε αυτός. Θα πάρει το πρωτάθλημα ο άλλος. Εγώ θέλω να σου πω ότι ήμουνα μέσα σε τρία πράγματα. Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Όπως είπες και εσύ, η ΑΕΚ βρωμούσε τραυματίλα και κατάφερε να πάει μέσα στο ΠΑΟΚ και να πάρει υποτιθέμενο. Η ΑΕΚ έβγαλε πολλή ενέργεια, φίλε, στον αγωνιστικό χώρο και αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Καμία πτωματίλα, μαγκιά της. Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι η ΑΕΚ είχε πιο πολλούς τραυματισμούς από το ΠΑΟΚ. Βασικά δεν ξέρω κι αν είχε ο ΠΑΟΚ τραυματισμούς. Βρε καλέ μου άνθρωπε, είδαμε δύο καλές ομάδες και πολύ πάθος, πολύ δύναμη και πολύ ξύλο. Ναι. Δύο μέτρες ομάδες ήταν. Για αυτό το πρωτάθλημα που έχουμε. Αυτό ακριβώς, εγώ θα συμφωνήσω με τον Ραπτόπουλο, ήταν δύο μέτρες ομάδες. Εγώ περίμενα πιο δυναμικό ντέρμπι. Υπάρχει πιθανότητα να τον καλύπτει ο Μπακασέτας. Υπάρχει, έχω μια. Παίζονται, σου λέω. Ακόμη και τώρα, αλλά παίζουν, γι' αυτό σου λέω. Είναι δύσκολο. Ρε φίλε, ξέρει τι να είναι ανιέπο στα δύο και να σου βγει ανάμεσα στου δύο μια τέτοια φάση. Δηλαδή, ποιος έκανε τον Κομίνη ποδαρικό. Όχι. Και τον άλλο τον επόπτη τον Φουκάρα. Δεν τον έκανα. Δεν τον έκανα. Γρηγόρη, λέει, σου έχω στείλει τρία μηνύματα για το σκάνδαλο με τη χειραψία. Ορατόπουλο στερεί από την πόλη ένα τίτλο. Σκάνδαλο. Πάντω στη Μέτρο έχει φωτογραφία. Έτσι, αυτή που μου έδειξες την έχει εδώ. Έχω βίντεο από αυτό. Ναι, έχει τη φωτογραφία. Έχω βίντεο από αυτό. Είναι πολύ. Άστα να πάνε φάση. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Θες μια μεγάλη αλήθεια. Μάλιστα. Είναι ένας αεξής. Ναι. Ο οποίος επικοινωνούσε μαζί μου από το φθινόπωρο και μου έλεγε τα κουμάντα στους διαιτητές τα έχει ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν. Στους δικαστές. Άκουρε τώρα. Ναι. Ναι. Άκουρε. Καθάρισαν την πουγάδα για τις ενώσεις. Μάλιστα. Και δεν ρωτούσανε. Ναι. Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι εγώ είμαι γριά. Ναι.
και είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα και θα βάλεις εμένα να με κουμάντω στην Ένωση. Ναι. Θα βάλεις κάποιον άλλο. Α, ναι, σωστό. Λοιπόν, και βάλανε αυτούς που ήτανε του Τίγρη. Με ξένα κόλυβα, άλλοι αλωνίζουν. Γκέγε. Γκέγε. Γι' αυτό και χάλασε η μπουλά. Εδώ λέει πως σε 6 μέρες θα λήξει η δωρεά δοκιμαστική περίοδος της υπηρεσίας ΤΑΔΕ και η υπηρεσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν επιθυμείτε την ιδιατρίσετε χωρίς κόστος, πάτα μου αυτό το. Γιατί είσαι ζαβό. Είμαι ζαβός. Λέγε φίλε, πάμε τελευταίο. Θα πετάξει και εσύ το απόγευμα. Πώς που? Το παραπέντε θα κάνεις και εσύ το απόγευμα. Ναι. Λέγε φίλε. Πνευμόνια. Ο φίλος του πνευμονολόγου. Πνευμόνια. Έλα φίλε, τελευταίος για αυτό το. Έχω μία απορία εγώ. Καλώς το Πασόκ. Γιατί ο Μελισσανίδης δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα? Ο Μελισσανίδης γιατί να μιλήσει? Ο Μελισσανίδης δια της χαμηλής τακτικής χωρίς τη βοή έβαλε τον Ολυμπιακό με τον Πάγκο να σκοτωθούνε και αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μάγκας και μυαλό έχει. Συμφωνώ μαζί σου. Τελειώσαμε. Αυτό έκανε ο Μελισσανίδης καιρό τώρα. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Ναι. Ο διαιτητής μέχρι το 89 ήταν καλός. Βρε και στο 90 καλός ήταν. Δεν τη φάση του έτυχε το, ό,τι χειρότερο μπορούσε το φουκαρά να πετύχει. Άκουσε με. Άτυχος είναι. Ο διαιτητής και ο άλλος ο Ζαβουνοκέφαλος, ο επόπτης, ο Ποντίκης είναι άτυχοι. Άκουσε με. Αυτός τους νταμπάνης ποδαρικό τους έκανε. Άκουσε με. Ναι. Λοιπόν, μέχρι το 90 το 89 πήγε καλά. Καλά ήταν. Και ο Θεός τότε του έδωσε μια δύσκολη φάση και του λέει τώρα τι θα κάνεις. Όπως το κρέμασε ο βοηθός στο Βόλο πέρυσι, έτσι και φέτος το κρέμασε ο βοηθός το διαιτητή. Ναι. Αυτό έγινε. Δύσκολη φάση, παιδιά. Εγώ τον ανθρώπινο παράγοντα της δύσκολης φάσης, επειδή είμαι άνθρωπος και στον άνθρωπο. Τι είσαι? Άνθρωπος. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου. Με έναν εξωγήινο συμφωνείς. Αυτό που λέει. Είμαι άνθρωπος. Άλλη μια ερώτηση θα κάνω. Όλες τις βλακίες για το τέλος τους κράτησα. Είμαι λέει άνθρωπος. Ναι παιδί μου να το... Ιβάν δεν ήξερες δε ρώταγες. Σε λίγο μπορεί να πέσει και ο Πούτιν από κυβέρνηση. Ορίστε ναι. Ιβάν πάρει ένα παπά να σε κάνει ευγέλιο. Μπας και την γλιτώσεις. Ναι. Παπάς άμα δεν πάρει κατ' ο Στάρκο ευγέλιο δεν κάνει κοκκίνη. Άμα το δώσεις εσύ. Ναι. Δεν ξανά κάνει ευγέλιο. Τζάμπα δεν κάνει. Ναι. Λέγε. Ξέρεις και τι μου κατάλογο. Ναι. Ναι. Όσο παραπάνω το δώσει τον παπά τόσο καλύτερη ευχή θα δώσει. Ναι. 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 Τι δεν έχει, ρε. Τελείωσε και 58 είναι. Έχει ναι, ένα σκασμό μηνύματα εντάξει. Ναι, και τα οποία δεν τα διάβασε. Μηνύματα. Κωστάκι, μήπως ο Ιβάν ψάχνει αφορμή και άλοθη για να την κάνει. Προβλέπω ραγδαίες εξελίξεις. Ραπτόπουλε, δεν διάβασες ολόκληρη την ανακοίνωση στο τέλος που λέει για ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ραπτόπουλε, λέει στη Μεγάλη Ρώμα σήμερα. Θα σου πει ο Κωστής για τη Ρώμα. Άμα περιμένεις να σου πει ο Κωστής για τη Ρώμα, βρώμα η Ρώμα. Ρε Αδαή, ποιος είπε ότι Μελισσανίδης τροφοδοτεί το αμερικανικό ναυτικό? Μπες να δεις ότι τους officials απλήρωσαν και για ένα δολάριο τους γράφει. Ψεκασμένος είσαι, 9.52. Εσύ πες ότι αυτό που λέω με κατατάσσει Αδαή και ότι δεν γνωρίζω. Εσύ πες ότι δεν ισχύει. Ακούγεσαι. Όταν μάθεις ότι ισχύει, τι θα πάρεις να μου πεις? Μπράβο που το είπες. Δεν έχω κανένα κέρδος από αυτήν την υπόθεση. Οπότε μαγιά του και καμάρι του. Το ξέρω και το αναφέρω. Τι σου είπα, ότι αν κάνει κάτι κακό? Απλά πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε και φύγαμε μονάχοι. Έτσι είναι. Καλά λέει το τραγούδι. Τελειώσαμε και φύγαμε μονάχοι. Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά Κανελάκης για Λαμάς και Δήμου. Για την ενημέρωσή σας για δύο ολόκληρες ώρες, να έχει ένα καλό απόγευμα και φυσικά μετά, ξέρετε, Κουλιανός, Πλιάκος και πάλι λέγοντας. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.